Καλησπέρα. Μια εβδομάδα. Ένα Σάββατο, πώς είστε? Εγώ πάντως δεν. Δεν? Αυτό εδώ έχω θεματάκι τώρα. Η δίπλα οικοδομία ανακαινίζεται. Ποια είναι η δίπλα τώρα, κάτσε όπως είμαστε εδώ. Είναι η παλιά η τηλεθέρμανση. Η παλιά η τηλεθέρμανση ανακαινίζεται. Κύριε παιδί μου, εντάξει, αφού ανακαινίζεται πλήρως. Εδώ κάνουμε τώρα για να καταλάβετε εκπομπή και ακούμε ήχο. Χρήστο, ακούγεται το γκουμ γκουμ. Τώρα δεν ξέρω στον αέρα να ακούγεται. Μην το μετακινήσει, εγώ μετακινήθηκα. Ευχαριστώ. Ναι, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Τι κάνεις? Καλά. Φαίνεσαι ότι είσαι ξενυχτισμένος από τον Άγιο Βαλεντίνο, το καταλαβαίνω. Βαλεντίνο. Χθες ήταν. Χθες ήταν. Ναι. Φάνηκε, love is in the air. Και love was in the air χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα τα πούμε όλα. Αλλά. Δώρα δεν έχουμε, δώρα! Εντάξει, μπορεί να ήταν χθες το Αγίου Βαλεντίνου. Κάποιοι δεν προλάβατε, κάποιοι δεν μπορέσατε, αλλά το είχατε στο μυαλό σας και θέλετε πάρα πολύ να κάνετε δώρο στην καλή σας. Κάποιοι δεν θέλανε τη συγκεκριμένη μέρα, επειδή το κάνουν όλοι, να το κάνουν μια άλλη. Καταλάβατε. Ναι, είναι και η αντισυμβατική της παρέας πάντοτε. Όχι, εγώ δεν είμαι σε αυτό το mood. Α, δεν ανήκεις εσύ. Όχι, εγώ είναι από αυτούς που λένε ότι παιδιά έβλεπε και χθες κόσμο να χαμογελά. Να ψωνίζει δώρα, να παίρνει λουλούδια. Και μόνο αυτό και εσύ το ότι κινείται και η αγορά, που για μένα είναι βασικός παράγοντας, μ' αρέσει αυτή η μέρα. Είναι ωραία, δηλαδή. Είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ ότι. Είμαστε κάθε μέρα. Ναι, και δεν μπορώ ότι η μιζέρια λίγο το άξιμο, ρε. Και σου πει αυτό. Αμερικανιές και τέτοια είναι και εγώ δεν τα μπορώ αυτά τα μιζέρια. Οκ. Δηλαδή ο κόσμος ήταν χαρούμενος χθες, παρά τη βροχή που το χάλασε λίγο. Δηλαδή ήταν χαρούμενος χθες. Αν το βλέπεις έτσι, φατσούλες χαμογελαστές και. Ναι. Και ένα παραπάνω, ας πούμε. Έστω και κυρίως και πιο μεγάλης ηλικίας. Να βλέπεις 60-65 χρονών, 70, να παίρνουν δώρα, να παίρνουν. Μα είναι ωραίο, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, όντως. Εγώ είμαι υπέρ του εορτασμού. Ναι, κάποιοι την ξερνάνε αυτή τη γιορτή, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Κάποιοι λένε ότι καπιταλισμός, ξέρω εγώ. Ναι, αν θέλετε να μισεριάσετε, εμείς δεν σας ενοχλούμε. Αλλά μην χαλάτε και τη δικιά μας τη διάθεση. Πάντως στον κομμουνισμό δεν θα γιορτάζαν. Και πείτε το αύριο. Στον κομμουνισμό δεν θα γιορτάζαν το Άγιο Βαλεντίνο, ας πούμε. Όχι. Όχι. Κανένα ανάγκη δεν γιορτάζει τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, αλλά. Νομίζω ναι. Αλλά ουσιαστικά, ας πούμε, πες τώρα στην Κίνα, υποτίθεται που έχουν κομμουνισμό τέλος πάντων σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούν τώρα, έχουν κορονοϊό εκεί. Ναι, τριαντάφυλλο κόκκινο γι' αυτό, εντάξει. Okay. Το αντισυμβατικό βέβαια χθες θα μπορούσε να ήταν, ξέρεις, εκεί που δίναν όλοι τριαντάφυλλα κόκκινα. Α, τι να δώσεις. Συναδώσεις, ναι. Άλλοι θα το δέσμε πιο. Άσπρη. Όχι άσπρη, εσύ. Πιο σύγχρονη, με πιο ωραίο, πιο, τα χρώματα πιο. Ω, τα πάντα είχαν χθες. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, παιδί μου. Αντί να κάνεις να πάρεις την κλασική. Να το να κάνεις το διαφορετικό. Εκεί είναι, εκεί είναι. Λίγο το, να το αλλάζεις, να μην το κάνεις το κλασικό, ας πούμε. Πες εκεί για τον τροδημότερο. Τι, εγώ σε ρώτησα τι δέχτηκες. Αυτό εννοώ τι πήρες. Τι έλαβες. Α, τι έλαβες λες. Ναι. Κανά, λέω, πες εκεί. Κάθαρμα. Πες καλέ να μάθουμε. Πες εκεί τώρα. Λοιπόν, για εσάς που δεν προλάβατε, δεν σας βόλεψε κτλ. Εδώ είμαστε εμείς. Και συγκεκριμένα εμείς και το σύγχρονο κοσμοτοπολείο Τυροδήμου στο κέντρο της Κοζάνης, που έχει τα πάντα. Τις καλύτερες φίρμες, τις καλύτερες τιμές, με τα καλύτερα μονόπετρα, τις καλύτερες βέρες. Πάρτε το απόφαση, είναι ωραίο πράγμα ο γάμος. Ένας βήχας λίγο. Εξαιρετικό δώρο λίγο έχω. Λίγο νερό, παρακαλώ. Ναι. Δίπλα σου είναι. Εξαιρετικό δώρο έχω σήμερα. Εξαιρετικό δώρο έχω σήμερα. Το φορώ και πολύ χαίρομαι. Είναι Λοαζίρ, είναι και καρδούλα και έχει και αυτήν την υπέροχη πεταλουδίτσα μέσα. Το αγαπώ. Ναι, είναι αυτό που φορώ. Φυσικά ό,τι φορώ είναι Τυροδήμος, αλλά αυτό κληρώνουμε σήμερα. Είναι υπέροχο και είναι, δεν πειράζει. Μπορείτε να εκφράσετε την αγάπη σας με μία μέρα καθυστέρηση. Την ίδια αγκαλιά θα λάβετε και το ίδιο τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το look τον Δημήτρη, τον Τυροδήμο που πάντοτε με προσέχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον BSB. Είναι η καινούργια κολεξιόν, η ανοιξιάτικη που τώρα έχει αρχίσει και μας αλλάζει λίγο τη διάθεση. Τα παπούτσια μου ασφαλώς και είναι πάπιστας. Και nude πάλι ανοιξιάτικη διάθεση. Έτσι έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα ανοιξιάτικα και λατρεύω και αγαπώ πολύ. Shop online πάπιστας, μην το ξεχνάτε ποτέ. Και έρχονται από κρυά στην Πέμπτη, ξυπνώ Πέμπτη. Τι δεν λείπει ακόμα από κανένα κοζανίτικο σπίτι, Παναγιώτη? Και μου έχει πάσει και τη μύτη. Το καταΐφι. Το καταΐφι, ναι, σίγουρα. Και ο μπακλαβάς, βεβαίως, δεν έκανα ακόμη, θα κάνω. Ναι, αλλά το θέμα είναι άλλο τώρα, γιατί όλο. Και να μην top κάνω, θα πάω στα δικά να πάρω. Όλο το top, τα οποία χθες sold out γενικώς. Φυσικά. Και είχαν και πολύ ωραία ιδέα πριν πει τι έχουμε εδώ. Γιατί πες λίγο surprise αυτό, δεν το κατάλαβα. Πήγαινες και έκοβες. Είχαν όπως μπαίνεις αριστερά, μόνο στο δεκά της Παύλου Χαρίση, ναι. Όπως μπαίνεις αριστερά, στο οποίο έχει και εξαιρετικά ευγενικές πολίτριες παρεπιπτόντως. Όλα τα δεκά. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω αυτό που πάω. Εντάξει, το δέχομαι. Τέλος πάντων. Αριστερά,
είχε διάφορα μπισκότα, μπισκοτοειδή κτλ. Καρδούλες και τέτοια. Ναι, και πήγαινες με το έντερο νέμιση και το κόβεις εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνεις. Με το ψαλί, έχει το ψαλί, ας πούμε. Τσου πάρτο. Εσύ πήγες και το κόψες. Όχι. Γιατί. Εντάξει. Πίτα έχω. Ναι, θα πίτα. Έχω πίτα. Εγώ είμαι λίγο πιο αντισυμβατικό, το έχουμε πει. Έχω εξαιρετική πίτα. Το θέμα πίτα. Είναι όμως τι πίτα είναι, γιατί έχουμε συζητάμε εδώ και ένα εικοσάλι του τι πίτα είναι. Είναι σπανακωτηρόπιτα. Σπανακωτηρόπιτα. Oh yes. Ωραία. Oh yes. Είναι κομμένη. Είναι κομμένη. Εντάξει, ευχαριστούμε που είναι κομμένη. Στο διάλειμμα θα το διαπιστώσουμε. Πρέπει να διορθώσω το. Πρέπει να διορθώσω το κόσμο μου, ρε. Το κόσμο μου. Φόρεσα ανάποδα. Τέλος πάντων, Χριστό, θα το ξανακάνουμε πλάνο. Ωραία, θα να δείξω το πλάνο στην πίτα. Η πίτα είναι εξαιρετική, έχει μυρίσει όλο το στούντιο και φυσικά δεν λείπει καμία πίτα από κανένα κοζανητικό σπίτι. Και ειδικά αυτές τις απόκριες που έρχονται τώρα, καλά η πυρίτα. Όχι, εντάξει, είναι σωστά. Αποκριά χωρίς πίτα και κρασί τέλος πάντων της περιοχής. Εντάξει. Και μπακλαβά και εγκαταήφη και έχει αρχίσει εντελώς αυτός ο αγώνας πλέον. Ξέρεις, να προλάβουμε, να τα κάνουμε όλα γιατί. Χωρίς να πούμε βεβαίως. Να πούμε την Τικνοπέμπτη. Τικνοπέμπτη φαίνεται. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, συγγνώμη, ναι, μην λες τέτοια γιατί δεν κλείσαμε από δώρα, έχω την εντύπωση. Ναι, έχουμε και τα. Από και το βιβλίο. Γιατί... Ναι, αυτό δεν έχει. Ωραία. Λοιπόν, κληρώνουμε 3 αντίτυπα από το εξαιρετικό βιβλίο του συντοπίτη μας, γιατρού, συγγραφέα Τάσου Φούντουγλου, η πρώτη του συγγραφική προσπάθεια, η οποία ήδη έχει εκδοθεί και πηγαίνει εξαιρετικά από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο. Μη ρωτάς αν ζω, τον είχαμε τον Τάσο εδώ πριν από 2 εβδομάδες στο Top Channel, μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα για το συγκεκριμένο. Τι πραγματεύεται, θα μας πεις λίγο. Βιβλίο. Σε ένα δωμάτιο νοσοκομείο αργοπεθαίνει από ένα καρκίνο μέσα στα στήθια της που κάποτε κέρασαν ζωή και ξαναθυμάται. Με τις λέξεις τις εξημερωμένες πια στα χείλη, ζητά τον απολογισμό της. Μια ιστορία απολογισμού γεμάτη στιγμές, κοινές σε όλους. Μια ιστορία για το πώς ζει ο άνθρωπος και πώς τελικά πεθαίνει. Ας πούμε, μια ιστορία για αρχάριους. Είναι συγκινητικό, έχει πάρα πολλά ψήγματα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Και στο έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές. Είναι Κοζανίτης. Είναι εξαιρετικό. Τρεις τυχερές, κυρίως τυχερές, γιατί. Όχι, τυχερή, τι είπα να πει, όχι, όχι. Τα λέγαμε με τον Τάσο γιατί το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα. Είναι κυρίως γυναικείο μετρημένο αυτό. Ναι, εντάξει. Είναι ένα βιβλίο που ξεφεύγει λίγο από τα συνηθισμένα. Και πιστέψτε με, είναι εξαιρετικό. Τρία κληρώνουμε. Τρία κληρώνουμε. Έτσι. 39, 405, μη ρωτάς να ζω. Από τον καλό φίλο τον Τάσο. Το Φούντουγλου, ο οποίος έχει. Γράφει τίποτα άλλο. Ο οποίος ήδη έχει ετοιμάσει και τη δεύτερη συγγραφική του δουλειά. Α, αυτό. Είναι παιδικό βιβλίο. Με μήνυμα κατά της καθημερινής και συχνής χρήσης των αντιβιωτικών. Μέσα από ένα παραμύθι. Ναι, βέβαια. Δύο. Μέσα από ένα παραμύθι. Ο Ιούλης και ο Αντιβιωτικούλης, κάπως έτσι. Αχα, δεν θυμάμαι ακριβώς το τίτλο και το κάνει έτσι. Είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο, Τάσος, γενικώς. Πολύ χαίρομαι. Και από τα νέα παιδιά στον χώρο της πολιτικής που θα ήθελαν να ασχοληθούν γενικότερα και με αντισυμβατικές πολλές ιδέες σε ένα χώρο της Νέας Δημοκρατίας που δεν εμφόρεται συχνά από αντισυμβατικές ιδέες. Αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία επιλέξε να ακολουθήσει την πεπατημένη σε όλη τη χώρα συνήθως. Γιατί το λες αυτό. Γιατί όπως είπε και στην εκπομπή ο Τάσος Φούντουγλου, ρωτήθηκε σχετικά, ήταν μέλος του Μητρώου Στελεχών. Ναι. Ναι, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτό διότι ένας από τους νέους ανθρώπους και τους αντισυμβατικούς που λέει ο Παναγιώτης της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας δικός μας άνθρωπος, εδώ γείτονας, συμπατριώτης, κατά μία έννοια. Δεν ξέρω. Ο κύριος Πάτσης. Ο οποίος είναι νεότατος, νέος βουλευτής και νέος σύζυγος. Πριν πεις για τον κύριο Πάτση, επειδή είναι το μεγάλο τερμπικό μας που βλέπουν σε Κοζάνη, Τολμαέδα κτλ. Κοζάνη, Ιορδαϊκός 1-1. Στο δά Κοζάνης προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό Ιορδαϊκός. Ναι, η Κοζάνη είναι πρώτη, ο Ιορδαϊκός τρίτος, τέταρτος. Και άμα αλλά έχει πολύ καλή ομάδα και η Κοζάνη. Άμα κερδίσει ουσιαστικά. Ναι, κλειδώνει την πρωτιά της. Κρατάει τους 6 βαθμούς από το μακεδονικό Κοζάνης που είναι ο δεύτερος και ουσιαστικά κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και άμα. Τι θα πάει, τρίτη εθνική μετά. Ναι. Άντε! Και που είναι η ΑΕΠ, η οποία είναι πρώτη. Α, υπάρχει κι άλλος που είναι πιο μεγάλος. Ναι, βέβαια. Πιο ψηλά η ΑΕΠ είναι πρώτη στην τρίτη εθνική και διεκδικεί την άνοδό της. Στην τρίτη εθνική. Είναι στην τρίτη. Είναι. Δεν είναι στο Α τοπικό. Α, και Ιορδαϊκός. Και άμα περνάσεις από έτσι. Την. Πού πας, μου το έχεις ξαναπεί αυτά. Α τοπικό, γάμα εθνική και μετά πας Super League. Και, και League, η ΑΕΠ, 2, πώς την είπες. ΑΕΠ Καραγιανίων. Η ΑΕΠ Καραγιανίων τώρα είναι στην τρίτη εθνική. Ναι. Και άμα πάει πιο ψηλά, που θα πάει στη Β' εθνική. Δεν είναι Β', είναι ας πούμε, κοιτάξτε, είναι η Super League που παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει ακόμα τέλος πάντων.
Τι εννοείς? Είχε ένα θεματάκι λίγο με την Ξάνθη, αλλά... Αυτό ναι, που, ξέρω. Αυτό που τον έσωσε η κυβέρνηση από τον υποβασμό, ναι, ξέρω. Που αλλάξαμε τον νόμο σε ένα βράδυ. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ναι. Α, αυτά είναι. Εντάξει, ο Πάκουλη βέβαια, και έχει, ίσως μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω, θα δείξει, ότι ήταν, είναι λάθος η απόφαση. Είναι λάθος η απόφαση. Ναι, η κυβέρνηση άλλαξε την ποινή. Την ποινή. Ναι, η απόφαση θα κάνει τετράμινο. Ό,τι μου πεις, σε πιστεύω, ναι, ναι, τώρα, δεν το έχω Super League, μετά έχει Super League 2 και Football League. Α, ένα. Δεν έχει τώρα, αφού έχει άλλες δύο. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι Α, Β1, Β2 και η ΑΕΠ είναι στη Γ, για να καταλάβεις. Αχα, άρα πιο... θέλει να πάει στη Β2, ας πούμε, τώρα. Ναι, ακριβώς. Και μετά πάει στη Β1 και μετά είναι Α, περίπου, για να καταλάβεις. Για να παίξει με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ναι, καλά, αυτά τα έλεγε η Άκο Ζάνης. Όχι, η ΑΕΚ διοίκησε τη Άκο Ζάνης. Και? Ο κύριος Μιχούλας, θυμάσαι τον κύριο Μιχούλα? Όχι. Ποτάμι. Τόπο να ζήσει ο γιατρός. Ναι, 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 ναι. Όταν ανέλαβε το καλοκαίρι πρόεδρος στην ΑΕΚ Κοζάνης, ναι, που παίζει μαζί με την Κοζάνη, το μακεδονικό, το νορβηγικό, ναι, είπε ότι ο στόχος μας είναι σε 7 χρόνια να φτάσουμε την ΑΕΚ Κοζάνης να παίζει με τον Πάο. Την ΑΕΚ Κοζάνη. Ναι. Ωραίος στόχος είναι αυτός. Ωραίος στόχος είναι. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίος στόχος είναι. Ναι. Καλά πάει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν πέφτει στη Β. Τοπικό. Δεν πέφτει στη βίντεο. Ναι. Α, εκεί είμαστε. Εντάξει, μπορεί να έχουμε ένα στραβοπάτημα. 7 χρόνια έβαλε μπροστά του. 7 χρόνια. Όπως μπορεί, δεν ξέρεις, ναι, καμιά φορά τι γίνεται. Εγώ εύχομαι μια τοπική ομάδα. Έχει καλή ομάδα η Ακοζάνης, αλλά όχι για να. Ωραία. Θέλεις λίγο να μπούμε σε άλλο μπουτ που τα ξέρει. Τέλος πάντων, ένα-ένα Κοζάνη Ορδιακός για να δώσουμε, ναι, τον παλμό. Παιδιά, ναι, ναι, σε πολλούς, ναι, κόσμος. Πότε ένα τελειώνει? Αυτός ο κόσμος τώρα που είναι στο ημίχρονο, για την τώρα είναι στο ημίχρονο. Είναι στο ΔΑΚ τώρα, δεν κάθεται να βλέπει εμάς. Όχι, πίστεψέ με. Ή μας βλέπεις στο ΔΑΚ μέσω κινητού. Όχι, πίστεψέ με. Περισσότεροι με τον ενδιαφέροντα δεν πηγαίνουν να δούμε. Γιατί? Εντάξει, έχουν απογοητευτεί τόσα χρόνια που Κοζάνη είναι τόσο χαμηλά, δηλαδή δεν. Δηλαδή, τώρα, στο ΔΑΚ, παρά ότι είναι ντέρμπι, ξέρω εγώ, να έχει 500 ανθρώπους. 500? Πολλές φορές. Πρέπει να ρωτήσω τώρα, να σου πω. Πόσο κοστίζει το εισιτήριο? Τώρα για τον αγώνα σήμερα, 5 ευρώ. Α, εντάξει. Και όπως μου λένε εδώ από την Κοζάνη, ο Δούμας έβαλε τον κόλ με πέναλτι. Μπράβο το παιδί. Μέστε. Στην Κοζάνη παίζουν όλοι οι Κοζανιτές και στην Ορδέ, όλοι οι Ορδείς. Όχι, έτσι κάνουμε μεταγραφές και εμείς. Έχουμε στο παρελθόν και Κοζανίτες που παίζανε εκεί και οι Ορδείς που παίζανε εδώ, ας πούμε, γενικώς. Ναι, αλλά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από τα Καμβούνια, μπορεί να είναι από τα Σέρβια. Μπορεί να είναι και από την Κρήτη. Μπορεί να είναι και από την. Και έρχονται εδώ για να παίξουν. Εντάξει, λέμε το. Θα κάνω μια κομπή μια μέρα, Παναγιώτη. Θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Πολλά... Θα κάνεις την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα δεν μπορώ, είναι μικρή αποκριά. Μικρή αποκριά, αλλά την Κυριακή παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και σήμερα η κυβέρνηση είπε ότι αν γίνουν επεισόδια θα διακόψει το πρωτάθλημα. Ξέρεις τι σημαίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και οι δύο είναι πρώτος, δεύτερος Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μαρινάκης, Ιβάν κτλ. Θα δεν ανοίξει γίνεται και το Μέγκα που θα κάνει εκπομπή του Μαρινάκη, το αθλητική. Τώρα έχει εκπομπή ο Ιβάν Σαββίδης. Καταλαβαίνεις τώρα και είναι λίγο ΠΑΟΚ, το Μέγκα θα είναι λίγο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στη χώρα. Δεν ισχύει αυτό που κάποτε στα δικά μου τα χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, άφηναν κάποια διαζώματα κενά για να. Δεν πηγαίνουν οπαδοί εδώ και χρόνια τη άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Άρα γιατί να γίνουν επεισόδια? Αφού δεν έχει οπαδούς. Και στην Ελλάδα ζει. Έλα, πρέπει όχι. Επίσης και οι δύο, επειδή ο Πάκου πέρασε δικαίως, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τι κάνω αυτή την εκπομπή. Ναι, θα γίνει, υπάρχει περίπτωση να παίξουμε και τελικό κυπέλου. Εκεί να δεις. Τελικό κυπέλου πρέπει να πάνε και οι δύο ομάδες οπαδοί. Εκεί η αστυνομία κάνει το σταυρό τη. Ο κ. Χρυσοχούτης κάνει το σταυρό κάθε μέρα να αποκλειστεί ο Πάκου και ο Ολυμπιακός στο τελικό. Αλήθεια. Είναι η Άκη και ο Άρης και αυτές οι δύο. Θα κληρωθούν μεταξύ του. Αυτό είναι ένα ντέρμπι που θα ήθελα πάρα πολύ. Στην Κοζάνη, ας πούμε, γίνω τελικό. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε ένα τέτοιο. Πάκου Ολυμπιακός. Σε ένα έτσι τέτοιο γκρέμα. Δεν έχει γίνει Άκη Πάκου στο Βόλο και έγινε χαμός που πλακωθήκαν πάνω εκεί που. Εντάξει. Δεν πλακώ το επίπεδο. Στην Ελλάδα δύσκολο θα γίνει αυτό ο αγώνα τελικό κυπέλου. Πού να πάμε να παίξουμε. Ζιμπάμπουε. Μελβούρνη. Και Μελβούρνη που χλαμώ άλλα. Παρακολουθούμε μια και λέμε για εξωτερικό. Είδες που ένας συντοπίτης μας, Κοζανίτης, είναι υποψήφιος στη Βαυαρία με το, ναι, κόμμα, ναι, των μεταναστών. Ναι, ναι, ναι. Ιατρός και ο Μπακατζούνης. Ναι, ναι, το ίδιο, το διάβασα. Μπράβο, καλή επιτυχία στον άνθρωπο, μακάρι να εκλεγεί, έτσι να έχουν φωνή και ομογενείς. Τα νέα των Κοζανιτών στο εξωτερικό γενικώς μας. Τι ωραία, έχουν... μ' αρέσουν αυτά. Προχθές έβλεπα, ας πούμε, Λιβαδεριώτες που θα πάνε και πρωταγωνιστούν στην προετοιμασία για το χορό της Τσικνοπέμπτης στο Μόναχο. Α, θα κάνω Τσικνοπέμπτη στο Μόναχο. Οι Κοζανίτες, έχει λόγο Κοζανιτών Μονάχου. Επιτρέπεται και να ψήνουν εκεί, να έχουν μπάρμπεκι και τέτοια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εσύ δεν κάνουν μπάρμπεκι Γερμανοί. Βούρστ, λουκάνικα εκεί κτλ. Αυστραλία απαγορεύεται να κάνει μπάρμπεκι. Πρέπει να πάρει άδεια από το Δημαρχείο, λέει. Για να φαντάζει και εδώ να κάνει μπάρμπεκι να πα άδεια από τον Μαλούτα, α πούμε. Οκ. Δεν το έχουμε. Ωραία, πάμε στον κύριο Πάτση λοιπόν που είναι στο μου του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί είναι το θέμα. Εκτός, δεν μιλάμε, ναι, για Γραβενιώτες εκτός. Τι εκτός, τι εννοείς εκτός, δεν βουλευτής ο άνθρωπος το γράφει. Ενώ δεν έγινε στα Γραβενά, βρε παιδί. Πού ήθελες και εσύ να γίνει τώρα, στο Ισα Μαρίνα που έγινε ο Πιτσιάβας χθες, δηλαδή να γίνει ο γάμος. Χρήστο, δείχνει να μας φωτογραφίσει από το τηλεφώνημα και να λέει. Καλεσμένο στο γάμο του Πάτση. Όχι, αλλά έλεγε να γίνει στη Σαμαρίνα. Ενώ ο γάμος έγινε στην Κηφισιά.
τέτοια. Βουπού, βόρεια προάστια. Βουπού, εντελώς βουπού. Πού θα γίνει δηλαδή τώρα, θέλετε, στη Σαμαρίνα να γίνει ο γάμος του βουλευτή. Ωραία θα ήταν. Και τη κυρία Παπαλουκά, είναι γκλάμουρ στα παιδιά. Πάνε στη Σαμαρίνα, στον Άγιο Αχίλιο Γρεβενών. Θα κάνουν αυτό. Α πούμε, στη Σαμαρίνα έχει πρόσφυγε στα ορεινά. Σωστά, πού να πει, δεν έχει ξενοδοχείο άνθρωπο να φιλοξενήσει. Ξενοδόχη θα τον πάρω στο κυνήγι τον κύριο Πάτσι. Ωραιότατη νύφη. Σ' άρεσε. Να πούμε ότι βλέπουμε. Φαίνεται και λες ότι η φωτό είναι από το τηλεύει. Δεν στείλαμε εμείς ανταποκριτή στην κυβέρνηση. Δεν στείλαμε γιατί ο Ζήσης είχε δουλειές. Μας πίεσαν και ο Ζήσης πολύ μας παρακάλεσε να πάει. Τελικά του είπαμε άσε ρε, πάνε στο περιφερειακό. Είχε παιδί ο Ζήσης για σένα. Είχε περιφερειακό, λέει άστο καλό. Όχι παιδί. Ένα γάμο ήταν να πάω να γλεντήσω. Το γλέντι που ήταν, ρε. Κλαρίνο είχαν, αυτό έλεγαν στο Χριστόβελτιο, δεν ξέρω. Το Σαμαντάκι, το Σιάτρα. Γραβενιώτικα κούσματα. Είχαν κλαρίνο, λες. Χορεύει η κυρία Παπαλουκά. Δεν ξέρω, αλλά να είμαστε δίκαιοι, η κυρία Παπαλουκά δεν ξέρω από πού είναι. Ξυρίστηκε πάντως ο κύριος Πάτσης, βλέπω. Από πού είναι η Παπαλουκά. Εντάξει, η κύριε μου, μια ωραιότατη γυναίκα, έτσι εντάξει. Τώρα. Όχι, σαν ήρθε, ναι, συνάδελφο. Από πού είναι, λέμε. Ξέρω εγώ, το κόμμα κορίτσι δεν είναι τώρα. Το κόμμα κορίτσι δεν είναι. Άρα ο γάμος γίνεται στη Σνίφη στο μέρος. Α, στη Σνίφη στο μέρος. Άμα η κοπέλα είναι για την κοπέλα και η φυσιώτησα. Τώρα τι να κάνουμε. Έπρεπε ο κύκλος να είναι. Άρα, σαν το κλαίο του Καλογιάννη Ιού το 2000. Ποιο? Στα Γιάννα. Ο γιος Καλογιάννης. Α, αυτό μου το έχεις πει. Όπως σου έλεγα. Ναι. Στα Γιάννα, στην πλατεία με τα αρνιά. Ερωτικό, σεξ θα το έλεγα. Λόγω αλλά... του Βαλεντινού. Εντάξει, όχι σεξ και μπορεί να το υποστηρίξει πολύ άνετα έχει η κυρία. Ναι, εντάξει. Αλλά ναι. Ξέρω εγώ, ναι. Η οποία είναι και η συνεργάτη του πολιτικού γραφείου του κυρίου Πάτση. Δεν περιορίζεται στο. Ουσιαστικά αυτή κρατά το γραφείο, απαντά παντού. Παντού. Υπερβολικά πολλοί και. Υπερβολικά εντάξει, παντού. Εντάξει. Να ζήσετε, εννοείται όλα τα πολιτικά τώρα τα ξεχνάμε. Εντάξει, οκ. Okay, πάντα κάθε ευτυχία να έχουν οι άνθρωποι. Δεν το συζητάω. Να είναι ευτυχισμένοι. Ό,τι καλύτερο, ειλικρινά πραγματικά. Εντάξει. Και να έρθετε να κάνουμε ένα after wedding party. Μπορεί να κάνουν ένα αυτό, να κάνουν ένα κλείνει στα Γρεβενά, α πούμε. Δεν πρέπει να κλείσουν. Δεν έχει ξενοδοχείο ρε να πάει ο άνθρωπος του. Το έχουν καβατήσει όλο με τους μενές. Πρέπει να κινηθεί κάπου πιο κέντρο στα Γραβενά. Θα βρει κάτι. Θα βρει. Δεν μπορεί. Στο γάμο. Δεν τον είδα στο πλάι. Δεν είχε παιδό ο άνθρωπος χθες. Ήταν να πάει με τον Πιτσιάβα. Του λέει πάμε ζήσι μου. Είχε παιδ και δεν πήγε. Είχαν δηλαδή. Παιδ όμως και δεν μπόρεσαν να πάνε. Ναι. Δεν πειράζει. Στο πάρτι εδώ. Τι λέμε. Γάμος έγινε, γάμος δείξαμε. Να τα λέμε και αυτά, διότι γιατί όχι. Θέλετε να πάμε στα πιο σοβαρά. Ναι, έχουμε χρόνο πάρα πολύ να πάμε στα πιο σοβαρά. Έχει γίνει τελευταία της αποχωρήσεως. Ένα ντου δημάρχων το προηγούμενο Σάββατο στην ημερίδα για την απολιγνητοποίηση παρουσία του Υπουργού Ενέργειας του κ. Χατζηδάκη, που αποχώρησαν από την ημερίδα. Και χθες, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης επέλεξαν να αποχωρήσουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι ζήτησαν το θέμα της ημερίδας να συζητηθεί πρώτο, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την παράταξη Κασαπίδη. Οπότε αποφάσισαν η παράταξη του Καρυπίδη, της Μπηλιάδου και φυσικά έφυγαν και οι υπόλοιποι. Και Άρση και Λαϊκή Σπύρος. Να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση. Να βλέπουμε λίγο voice-over το χθεσινό πλάνο της αποχώρησης. Της αποχώρησης, όχι του Κασαπίδη. Γιατί βάλαμε και τα τελευταία λόγια του Γιώργου Κασαπίδη στο βίντεο. Έτσι. Να βλέπουμε τα πλάνα της αποχώρησης. Η οποία είχε και ένταση. Δεν θες να δούμε λίγο με ήχο, γιατί. Μόλις το βρει ο Χριστός, γιατί είχαμε ένταση κυρίως αυτά που είπε ο Γιώργος Κασαπίδης που κουνάει το χέρι εκεί προς τον κύριο Χριστοφορίδη, στην παράταξη Μπηλιάδου, που είχε μια έντονη λεκτική μόνο κόντρα με τον Γρηγόρη Τσιούμαρη. Απάντησε ο κύριος Κιωσές μετά. Ναι, μετά ο κύριος Κιωσές. Απλά ο κύριος Κασαπίδης φαίνεται εκνευρισμένος. Και το όχι μόνο το top channel στο βίντεο, από ό,τι κατάλαβα. Κοντινό. Έτσι, που κουνάει το χέρι και λέει: εμείς πέντε χρόνια κάναμε όσα δεν κάνανε άλλοι κτλ. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ας δούμε λίγο μετά ναι. την. Μία αποχώρηση η οποία. Όποτε μπορεί ο Χρήστος. Ναι. Α, έτοιμος. Α, θα το σχολιάσουμε μετά. Είμαστε καινούργια περιφερειακή.
Γι' αυτό, γι' αυτό βάζει το τελευταίο ζήτημα. Γιατί εσείς λέγατε ότι 25.000 θέσεις ανεργίας θα γίνουνε. Για τα δικά μας τα παιδιά βγαίνουν έξω. Γιατί ο νικητής είναι το ίδιο ζήτημα. Τι λέτε τώρα. Εμείς το μέραμε. Τι λέτε τώρα. Εμείς το αναδείξαμε. Τέσσερις ώρες αργότερα δεν έξω. Γιατί συζητείτε πρώτο όμως είναι το ζήτημα. Για μας συζητείτε τι έγινε. Και βλέπετε ότι όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα δεν κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Καθόλου. Έτσι γίνεται. Με το 1/3 υπογραφές είχατε δικαίωμα να ζητήσετε έκτακτο συμβούλιο. Γιατί δεν το ζητήσατε 6 μέρες και έρχεστε σήμερα και ζητάτε για 4 ώρες. Τα μεγάλα προβλήματα διαβατημένη στην αποχωρείτε. Πήγατε στην... Ρωτήστε κύριε δημοσιογράφη. Έχουν δικαίωμα με το 1/3. Είχα δικαίωμα κύριε Τριφυλιάκα με το 1/3 των υπογραφών να ζητήσουν σύγκληση εκτάκτου που έχουν υπομονή 4 ώρων. Είμαστε μια ώρα ατμόσφαιρα, τις αποχωρήσεις που λέει η Κυρίτα. Έχει γίνει λίγο τις αποχωρήσεις, έχει γίνει λίγο μόδα. Προσωπική άποψη εκφράζω, ουσιαστικά δεν είναι άποψη, είναι στάση ζωής. Με την αποχώρηση δεν μάχεσαι. Όταν θέλεις να κάνεις έναν αγώνα, μένεις και τον δίνεις κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Συνήθως δύσκολη. Είναι στάση, γιατί για αγώνα μιλάμε. Είναι πολιτική πράξη και αποχώρηση, όμως... αλλά κρίνεται έτσι. Πολιτική πράξη. Είναι πολιτική πράξη. Είναι και το λευκό. Όπως και το λευκό. Ναι. Ναι, κρίνεται όμως. Αυτό. Ασφαλώς και όλα κρίνονται. Όλα κρίνονται. Δεν έχω αυτή τη στάση εγώ ζωής. Όταν πρέπει να δοθεί μία μάχη, πρέπει να δοθεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Συνήθως δύσκολες. Για να μην πω πάντα. Διαφορετικά δεν θα μιλούσαμε για μάχη. Δεν αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους ο κ. Κασαπίδης αποφάσισε να το βάλει τελευταίο θέμα. Προφανώς ήθελε να προτάξει όλα τα υπόλοιπα, γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει και άλλα σημαντικά να τα προχωρήσουμε κτλ. Δηλαδή, όμως, συγγνώμη, για να πάρουμε ένα. Εγώ θεωρώ εδώ ότι συνειδητά ο κ. Κασαπίδης και η Περιφερειακή Αρχή επέλεξαν να επιμείνουν παρά την 20 λεπτή περίπου συζήτηση. Να το βάλουν πίσω, γιατί καταλαβαίνεις, έχει κουραστεί το σώμα, έχουν αποχωρήσει κάποιοι, έχουν φύγει τα περισσότερα ΜΜΕ, έχει κουραστεί και ο κόσμος που βλέπει τερνετικά. Και τέλος πάντων, όλες οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τα θέματα που καίνουν και κάνουν τζις πολύ και ο Ζης χθες, τα βάζουν στο τέλος για να περάσουν έτσι και να μην πάρουν μεγάλη δημοσιότητα. Και έτσι να είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά και η αντιπολίτευση θεωρώ. Και η αντιπολίτευση θεωρώ ότι πήγε να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Τελικά τι αποκόμισε όμως. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία τεινάχτηκε στον αέρα, δεν έγινε, δεν ακούστηκε καμία άποψη. Και δεν, δηλαδή, αν η αντιπολίτευση. Θα γίνει έκτακτο περιφερειακό όμως. Μπράβο. Γιατί ορθώς. Άρα το πήγαμε πιο πίσω. Μετά, αυτό που ο κύριος Κιωσέσπου, δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας. Γιατί λέει, γιατί δεν κάνατε επίσημο αίτημα όπως θα έπρεπε. Γιατί μετά η πρόεδρο, ναι. Διάβασε την επιστολή, δεν ήταν ακριβώ, δεν ήταν επίσημο αίτημα. Μπορεί λοιπόν και θα το κάνει από ό,τι κατάλαβα η αντιπολίτευση. Να καταθέσει επίσημο αίτημα με υπογραφές ώστε να συζητηθεί υποχρεωτικά το θέμα σε μια έκτακτη επόμενη συνεδρίαση, ακόμα και αν δεν το θέλει. Για μένα όφελε να το κάνει αυτό. Στην Περιφερειακή Αρχή. Δεν το έκαναν όμως, το έκαναν μετά τη συνεδρία, τέλος πάντων. Για μένα όφελε να το κάνουν. Το κάνανε. Το κάνανε, αλλά το κάνανε. Εξ αρχής, Παναγιώτη μου. Ναι, εκ των υστέρων από ό,τι κατάλαβα. Γενικώς με τις αποχωρήσεις εγώ δεν το έχω καλά. Και η αλήθεια είναι πως. Άκου τώρα τι θα πω. Πάντων, θα συμφωνήσω πάρα πολύ και με τον κύριο Στεργίο και με τον κύριο Ζευκλή. Ελευθερίου, τι είπα εγώ. Στεργίου, συγγνώμη. Δίπλα είναι, γείτονες. Που επέλεξαν να μην αποχωρήσουν από την ημερίδα. Ο αγώνας για να δοθεί πρέπει να σβαρών. Της Πολεμαίδας, λέτε, με τον. Της ημερίδας της Πολεμαίδας με τον Χατζηδάκη, είναι αυτό. Με την αποχώρηση των δημάρχων που προκάλεσε μεγάλη. Σε κάθε αγώνα. Και σε κάθε περίπτωση, για μένα η αποχώρηση δεν είναι λύση. Έγινε ένα τίποτα, έγινε ένα μπάχαλο. Η συζήτηση θα πάει πιο πίσω. Δεν ακολούθησε και η. Αντιπολίτευση, τη διαδικασία που όφιλε, αυτή που εξήγησε πριν ο Παναγιώτης, το έκανε μετά, η κουβέντα θα γίνει. Θα μπορούσε και ο κ. Κασαπίδης να ρίξει και λίγο νερό στο κρασί του και να πει εντάξει, δείχνοντας ότι δεν φοβάται. Δείχνοντας ότι δεν φοβάται. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα ρίτα είναι ότι η εικόνα που αποκομίζει ο πολίτης από όλο αυτό είναι ρε, εδώ γίνεται χαμός και εδώ αυτή. Γίνεται μπάχαλο. Ναι. Και εδώ η ευθύνη βαρύνει όλους. Καλός κακός. Η στάση δική μου είναι αυτή, ότι όταν θες να αγωνιστείς για κάτι, δεν φεύγεις από αυτό που θες να αγωνιστείς. Γιατί εκεί τελειώνουν όλα απλώς. Να και λες πάντων για την ΠΕΔ, γιατί πρέπει να δούμε γιατί... Για την ΠΕΔ εγώ δεν είπα κάτι. Από τώρα. Είπες, αποχώρηση Ελευθερίου και παραμονή είπες. Για την ημερίδα, στην ημερίδα αναφερόμουν. Επειδή έγινε κουβέντα και στην ΠΕΔ της Παρασκευής. Παρασκευή είχε Πέμπτη, πότε είχε Πέμπτη. Χθες. Χθες, Παρασκευή.
Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η Ζευκλής και η Ελευθερίου, γιατί ο κύριος Ελευθερίου ορθώς και για μένα παρέμεινε. Απλά ο τρόπος με τον οποίο αιτιολογεί και οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί. Και το, ότι χθες, και το ότι αποχώρησε χθες. Είχε την κόντρα με τον κύριο Παπτσόγλου, ο οποίος υπεραμείνθηκε τη στάση του Δημάρχου. Για ποιο λόγο? Του λέει ουσιαστικά γιατί αδυνατίζει τον αγώνα όλων μας. Αν είναι κάτι να το κάνουμε όλοι. Του λέει ουσιαστικά δηλαδή τι έβαλε μπάρμπα στην κορώνη, φτάσαμε σε αυτή την εποχή. Έβαλε, είπε τον Ελευθερίου. Ο κύριο Ελευθερίου και έδωσε ένα στο top. Εντάξει. Και χθες είπε ότι έβαλα μέσον ουσιαστικά. Ναι, παρακάλεσα. Το σαρί από ό,τι κατάλαβα. Πρόεδρο του ΕΒΕ, το είπε χθες. Δεν ξέρω ποιον έβαλε, δεν με αφορά. Εδώ επίσης είναι λίγο άκοψο να βγαίνει ο Δήμαρχος και να έβαλα τον πρόεδρο του ΕΒΕ να με κάνει ομιλητή. Ήταν άκοψο να τον καλέσω εξ αρχής όμως, Παπαναγιώτη. Εντάξει. Ο τρόπος όμως που επέλεξε να χειριστεί το θέμα ο κύριος Ελευθερίου διαφέρει με τον κύριο Ζευκλή. Ο κύριος Ζευκλής λέει: εγώ πήγα ακάλεστος και θα ξαναπάω και, μπήκα. Και θα σφέρω τα δούμε και μπήκα. Και έκατσα και θα παραμείνω. Κύριο Ελευθερίου, να θυμίσουμε. Και το λέω γιατί δεν το έχει διαψεύσει ο ίδιος. Στη σύσκεψη που διοργάνωσε το Κινάλ με τον εκπρόσωπο τύπου του κ. Χριστίδη στο Δημαρχείο Κοζάνης, στο οποίο πήγαν εκπρόσωποι και του Δήμου Εορδέας και του Δήμου Αμιντέου, και δεν έστειλε εκπρόσωπο και φέρεται να είπε, γι' αυτό λέω δεν διαψεύστηκε, ότι εγώ δεν είμαι ενεργειακός δήμος, λέγε να έρθω. Και από εκεί και μετά. Φέρεται να είπε, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Φέρεται, αλλά δεν το διέψευσε. Ναι. Έτσι. Πάρα τα όσα γράφηκαν και υπόθηκαν. Τέλος πάντων, εύφυνης γίνεται και το θέμα τη ΜΕΤΑ και τη ΛΑΡΚΟ κτλ. Που ναι. Το χειρίστηκε πολύ και ο. Και ο κύριος Σαμανατίδης και ο Λουκάς Ζαβγιάννης κυρίως, να το πούμε αυτό. Εντάξει, και εκεί ξαφνικά τους λέει: όπου εδώ είμαι και ενεργειακός και βάζω μέσα να μιλήσω. Επίσης εκφράσεις, γιατί δεν ξέρω αν το είδες, στο διάλογο με τον κύριο Παπτσόγλου λέει ο κύριος Ελευθερίου: εγώ δεν θα κατουρίσω τα πόδια μου. Αυτό ακριβώς ξεκίνησα να σου πω. Όπως και ο κύριος Ζευκλής, που σε πολλά πράγματα έχει δίκιο γενικώς τώρα, αλλά του ξεφεύγουν κάτι φράσεις. Εκεί, ναι, ο καθένας χάνει το. Δηλαδή. Ναι, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον. Τέλος πάντων, μας ξενίζουν τέτοιου είδους ατάκες. Αλλά επειδή τον Ελευθερίο τον ξέρεις, ναι, το είπε, όχι για να κάνει εντυπωσιασμό, γιατί αυτόν τον στυλ του. Και το πρόβλημα ποιο είναι. Και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Το πρόβλημα, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Ότι αποχώρησε ο κύριος Ελευθερίου. Ναι. Αυτό σου έλεγα. Δηλαδή, αποχώρησε χθες από την Πέμπτη. Όχι, μια βόλτα να πάρει λίγο αργά. Ο Ζήσης μου είπε χθες το αποχώρησε. Έφυγε, έφυγε, έκανε. Δεν γίνεται τώρα αυτό όμως, αποφασίστε. Δηλαδή, ο κύριος Ελευθερίου υπεραμείνθηκε τη απόφασή του να μην αποχωρήσει από την ημερίδα της απολιγνητοποίησης στην Πελεμαίδα και αποχώρησε από την εταιρεία ΣΥΠΕΔ που θα συζητούσε και θέμα των δημάρχων. Κάπως να το δούμε αυτό, να το παλέψουμε. Να δούμε από ποια πάντα είμαστε, να ξέρουμε. Ο οποίος όμως ο άνθρωπος λέει: εγώ έβαλα μέσο για να μπω. Είδε ο Ζευκλής. Δεν έφυγε από πουθενά. Έκατσε όλα. Λέει ο Ζευκλής, ακάλεστος πήγα και θα πάω και του λέω: Κυριάκος Μιχαλίδης. Ακούγεται στο βίντεο. Είναι λες σαν να πας, ο οποίος ο κ. Κυριάκος Μιχαλίδης ήταν υπέρ της αποχώρησης. Όπως είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ο κ. Σημανδράκος. Και του λέω: Κυριάκος Μιχαλίδης, είναι σαν να πας σε γάμο ακάλεστος και να χορεύεις. Και ο Ζευκλής γενικώς δεν μασάει σε τέτοια και γυρνάει και του λέει: ναι, θα ξαναπάω και χόρεψα. Και χορεύω κάτι και καλά. Χορεύει καλά ο Ζευκλής, όντως. Δεν το έχω τσεκάρει. Ναι, όχι όπως ο πάτρας ο αείμνηστος, αλλά εντάξει. Για μένα δεν είναι καθόλου το ίδιο. Τέλος πάντων, και Γιάκος ο Μιχαλίδης. Το είπε τώρα το για μένα, ατάκα. Όπως το κρίνω εγώ, ατυχές. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Γιατί δεν πήγε να φάει το φάι που πληρώνει άλλος εκεί. Χθες έλειπε ο Λευτέρης Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν κατά της αποχώρησης. Δεν πήγε, δεν έλειπε από τη μερίδα, ήταν στην Αθήνα για προγραμματισμένους λόγους. Αλλά έκανε δήλωση ξεκάθαρη. Και είπε ότι κακώς αποχώρησε ένας. Αν ήμουν εγώ, είπε, και αν ήμουν δήμαρχος, δεν θα αποχωρούσα. Και εν μεταξύ, ξέρεις τι έγινε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και της κοινής γνώμης που διαφώνησε με την απόφαση του Δημάρχου πάνω σε αυτό. Ναι, είναι η μερίδα των ανθρώπων, επειδή του συζήτησα πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα, που έχουν λίγο την ίδια άποψη με ότι όταν θες να αγωνιστείς για κάτι, δεν φεύγεις κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Μένεις αυτό που λέμε, απλή κοινή γνώμη, όχι οι φορείς, ξέρεις κτλ. Αυτό που έκανε αίσθηση, και εγώ το πληροφορήθηκα πολύ πρόσφατα, είναι ότι είπε ο Μαλίδας αποχωρώ. Μαζί με τους άλλους δημάρχους από την ημερίδα του Σαββάτου. Ναι, αλλά είχε κλείσει και ραντεβού με τον Υπουργό και τους Ακρινιώτες. Οπότε αποχώρησε με το ντου. Και έδωσε το παρόν στο ραντεβού. Περίμενε όμως να τους δεχτεί μαζί με τους Ακρινιώτες ο Υπουργός, γιατί ήταν κλεισμένο το ραντεβού ότι μετά την ημερίδα θα σας δούμε. Τον είδε του Δήμαρχο. Τους Ακρινιώτες είδε σίγουρα. Τους Ακρινιώτες του είδε. Ναι. Το Δήμαρχο τον είδε. Τον είδε. Δεν τον είδε γιατί τον είδε. Του κάκιωσε. Του κάκιωσε ο Χατζηδάκης. Ναι. Εσύ δεν είσαι από τον μπλοκ των δημάρχων που χώρισε, ναι. Τι θες εδώ. Θα δω μόνο τους δημότες. Πολύ κακιόν αυτή η υπουργή της κυβέρνησης. Πολύ κακιόν, ρε παιδί μου. Ούτως ήταν υπηαγωγία τέτοιο πράγμα. Δεν σου μιλάω. Τι είναι αυτό.
Θες να δούμε λίγο ένα αποσπασματάκι από τι. Να δούμε λίγο την κοντρίτσα λίγο. Από τι, από τι. Α, την πέμπτη, βέβαια θα τη δούμε. Είναι ο Χρήστος έτοιμος. Έχει το top τα πλάνα κοντινά εκεί. Άκουλε, άκουλε. Έχει να κάνει με το κομμάτι το θεσμικό, συνάδελφοι. Η ΠΕΒ είναι μια περιφερειακή ένωση Δήμων. Αν ήταν ο καθένας να πηγαίνει να εκφράσει την προσωπική του άποψη και τον προσωπικό καημό του, θα πω εγώ, σε τέτοιου είδους συναντήσεις, δεν είχε κανένα νόημα τότε να υπάρχει ούτε ΠΕΒ ούτε τίποτα. Και από τη στιγμή που βλέπουμε το πώς μας αντιμετωπίζουν σε γενικότερα τέτοιου είδους θέματα, επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο πιο συγκροτημένα και όσο υπάρχει μία και κοινή και δυναμική άποψη, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα υπάρχουν. Αν μη τι άλλο, νομίζω, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές από την πολιτεία, έρχονται εδώ θεωρητικά όχι να ενημερώσουν, να δώσουν λύσεις σε αυτό που πρόκειται να συμβεί. Και συμπεριφέρονται στους θεσμικούς φορείς έτσι, όχι δεν θα πάω να βάλω πλάτη, θα τους επικρίνω κιόλα και να τους χτυπήσω στο δόξα πατρί. Γιατί αν αρχίσουμε μεταξύ μας ο καθένας να κοιτάει κατ' το κοινό λεγόμενο την πάρτη του, αν είναι να το διαλύσουμε το μαγαζί μια ώρα αρχίτερα. Γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο. Πήγε καθένας ατομικά σαν δύναμος. Η δρόσκληση ήταν ατομική. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε μια προσυνόηση. Συγγνώμη, είχες πρόσκληση. Εγώ γιατί δεν είχα πρόσκληση. Εγώ το πάλεψα για να έχω πρόσκληση. Αυτό λέω. Ξέρω. Άρα τότε εμείς να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ. Δεν είμαστε στο όργανο. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί εγώ δεν είχα προβλήματα. Λοιπόν. Εγώ τι πιστεύεις, ότι αν και εγώ επειδή ο καναπάω δεν θα πήγαινα. Θα πήγαινα. Κοίταξε να δεις. Γι' αυτό λέω. Α, έτσι είναι. Όταν εμείς... Το θέμα είναι διοντολογικό αυτό. Λέω, είμαστε περιφερειακοί, είμαστε όργανο, δεν είμαστε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι, έχουμε άλλη προσοχή. Όταν επί 20 και πλέον χρόνια ήμασταν εκτός ενεργειακών δήμων και όταν γίνεται μία... Εμείς εκτός είμαστε. Περίμενε λίγο, να το θέμα θέσω τον προβληματισμό μου. Και ξαφνικά ενώ η συνεδρίαση είναι για όλη τη Δυτική Μακεδονία και παρατηρεί. Την Παρασκευή στο μεσημέρι εμείς πήραμε μία πρόσκληση. Εμείς δεν πήραμε. Και θα έχουμε ευθύνες γιατί δεν κάνεις από το Συμβούλιο. Όχι. Δεν λέω. Εγώ λέω ότι. Λέω σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Το ότι εγώ δεν συμπάτησα. Ξαφνικά η Δήμαρχη μαζεύτηκε σε 3 λεπτά απ' έξω. Λέχθηκε κάτι και εγώ θα έπρεπε να ακολουθήσω. Δεν έπρεπε να ακολουθήσω τίποτα. Εγώ εξέφραζα την προσωπική, φυσικά τα συμφέροντα του Δήμου Σερβίων. Και από τη στιγμή που προσπάθησα να είμαι εκεί, δεν μπορούσα να καθορίσω τα πόδια μου. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ. Να ολοκληρώνουμε λιγάκι. Γεια σου, Δήμαρχε. Γεια σου, Δήμαρχε. Εντάξει, μωρέ. Εγώ είμαι πολύ καταλαβαίνω και δεν θα διαφωνούσα με τη στάση του να παραμείνει. Να φύγει. Του να παραμείνει στη. Ναι. Έχει θέματα. Έχει θέματα. Το θέμα τη ΜΕΤΕ. Δηλαδή, τι θα πήγαινε μετά να έλεγε ο Χρήστος Ελευθερίου στις οικογένειες των εργαζομένων τη ΜΕΤΕ. Για μένα κακός δεν εκλήθη. Είναι λάθος που δεν τον κάλεσαν. Και εδώ ξεκινάμε. Γιατί ρε Σιρήτα, όλο ήταν λάθος πώς έγινε. Είχε πολλά λάθη. Τώρα εντάξει, δεν κάλεσαν τα μέσα. Παίζαν κρυφτούλι. Έκαναν face control ποιο μπαίνει, ποιο δεν μπαίνει. Δεν όφελα να γίνουν αυτά τα γεγονότα με τα δακρυγόνα. Τι να πούμε τώρα για την ημερίδα. Δεν θεωρώ πως αυτοί που τη χειρίστηκαν, τη χειρίστηκαν ορθώς. Αλλά το κακό έκανε στην κυβέρνηση ο Ελευθερίου έπρεπε να είναι εκεί, είχε λόγο να είναι εκεί. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε ο κάθε δήμαρχος να είναι εκεί. Γιατί ο Βοϊού να μην είναι. Και να σου πω και κάτι. Και να είναι και να διακόψει, να διαφωνήσει, να. Και άκοψα. Δηλαδή να πει κάτι ο υπουργός, να πει όχι, ρε Υπουργέ, ξέρω εγώ. Όχι, να γίνει διάλογο ζωντανό. Εντάξει, τώρα η αποχώρηση. Τι να σου πω τώρα. Βέβαια, συμφωνώ. Έχουν και ένα δίκιο ότι η τελευταία στιγμή τους είπαν 4 λεπτά ο καθένας κτλ. Έτσι όπως έγινε όλο. Βρε, κάτσε πέστα! Κάτσε πέστα να ακουστείς, είναι εκεί ο υπουργός. Τουλάχιστον να πεις ότι εγώ του τάπα. Να πούμε ότι έχουμε συντονιστεί που θα μας απολιγνητοποιήσει. Ναι, χαμπέ μου, στον κύριο Μουσουρούλη. Έτσι. Φαίνεται εξαιρετικός. Ο κύριο Μουσουρούλη είναι γνωστό τη περιοχή. Να και φωτογραφία, ευχαριστούμε Χρήστο. Και εδώ τα λέμε πολύ εγωιτευτικός άντρας, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι και νεότατος. Νομίζω ότι φωτογραφία είναι λίγο πιο παλιά, βέβαια. Είναι από τότε, από το 4 που ήταν. Από το 4 είναι φωτογραφία. Φωτογραφία είναι από το 4. Πόσο να άλλαξε. 16 χρόνια πριν. Α δείξω εγώ φωτογραφία από το 4. Όχι, αλλά είδα μία εκπομπή μα από τότε. Για πώ λένε, άσε τώρα. Κλάκι είσαι. Τέλο πάντων, εσύ ίδια είσαι, εντάξει. Μα ναι, όχι, είμαι λίγο καλύτερη. Εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε τώρα, κάθε φορά βγάζουμε φωτογραφίες, είναι έξοδα.
Έχουμε συντονιστεί, θα το πάει παραπάτω. Θα είσαι το γραφείο που μου έδειξε ο Αλφα στη τηλεφωνική για τον κορονοϊό, για το πιθανό ύποπτο κρούσμα κοροναϊού στο Μαμάτσιο. Ναι, με συζητά. Τι δικιά σου. Μια μεγάλη παλιά, 10 χρόνια πριν. Πού τη βρήκανε, σε κάνα Facebook. Όχι, ήταν φωτογραφία που βρήκαν από σύνδεση το live, το Αλφα, και κόψανε την εικόνα. Ωρε πάνω, αυτή βρήκανε από το 10. Άστο. Α, να το πούμε. Γι' αυτό είχαμε ένα ύποπτο για ύποπτο κρούσμα. Ύποπτο για ύποπτο, όντως. Ναι, εντάξει, το μαζέψαμε λίγο το θέμα. Έλα, παιδιά, τώρα το. Ναι. Ο Ιάπωνας. Όλα καλά. Ξέρεις τώρα ποιο είναι το θέμα. Όποιος Ιάπωνας, Βιετναμέζος, Κινέζος, Ασιάτης πάει σε κανένα νοσοκομείο της Ευρώπης. Τον βουτάνε! Ύποπτο κρούσμα. Το βάζετε από μόνο σου, του περνάνε και από χίλια κόσκινα. Εντάξει, είναι δικαιολογημένο όλο αυτό πάντως. Όχι ο πανικός, αλλά. Σήμερα είχαμε και το πρώτο θάνατο στην Ευρώπη. Κινέζος 80 ετών στη Γαλλία. Στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουμε κρούσμα. Μάλλον θέμα χρόνο είναι να έχουμε, πάντως λένε. Να χτυπήσουμε ξύλο. Λοιπόν, θα περάσω σε διαφημίσεις τώρα, γιατί είχα πάρα πολλά. Τι σε Μανδράκο είχα, τι Σβάκ είχα, τι τον Καρακασίδη με τον Πασαλίδη. Πριν πούμε γι' αυτό, να σου πω ότι ο καιρός για την Τσικνοπέμπτη, γιατί παρουσιάστηκε, βγήκε χθες κάποια στιγμή, έσκασε στον αέρα το πρόγραμμα της Κοζανίκης από κρεάς. Έσκασε στον αέρα στη σελίδα του ΑΠΜ βασικά. Κοζανίτια.gr, μπορείτε να δείτε όπως κάθε χρόνο τα πάντα για την αποκρέα της Κοζάνης. Και έσκασε μύτη και το πρόγραμμα. Γιατί το λέτε έτσι, το περιμέναμε νωρίτερα. Άλλες φορές μας το δείχνει την Τσικνοπέμπτη. Μια χαρά είναι τώρα. Δεν λες καλά. Αυτό λέω. Πιο νωρίς και από άλλες φορές. Σποτ θα κάνουν. Α, δεν ξέρω αυτά, συγγνώμη. Ναι. Θα μας τα πούνε σιγά-σιγά. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι ο πρόεδρος του ΑΠΝ ανέλαβε. Ναι, αλλά έχουμε αντιδήμαρχο πολιτισμού, ρε εσύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εντάξει. Τι έκανε δηλαδή η Ελπίδα τόσο καιρό. Συναυλία πάντως δεν έκανε. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Αν δεις το πρόγραμμα το Σάββατο της Μικρής Αποκριάς, έχει μια ωραία εκδήλωση με τζαζ ήχους, με χάλκινο όμως. Τζαζ και χάλκινο. Κουτσομάνος και τα λοιπά. Ναι. Αντόπιοι. Ναι, η κυρία Κομτζίδου, μιλώντας σε κάποια μέσα στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, είπε ότι θα κάνουμε μάλλον και μια συναυλία. Αυτήν εννοούσε. Γιατί αυτό δεν είναι συναυλία, τι είναι αυτό. Η κυρία Κομτζίδου έψαξε και επέμεινε μέχρι τέλος να κάνουμε μια συναυλία με ένα συγκρότημα. Γνωστό σχετικά. Γνωστό, όχι γνωστό είναι, αλλά τα τελευταία χρόνια. Ποιο μόνο θα μα πει. Πες το τώρα, τι. Έχουν πάει στην Eurovision. Sorry. Έχουν πάει στην Eurovision, αλλά τα τελευταία χρόνια. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι πολύ στα πάνω. Όχι, Ιουάν. Όχι. Τελικά αυτό δεν θα γίνει. Ωραία, Κιτζής με το Σαγαπό, SG. Αυτή η συναυλία δεν θα γίνει τελικά. Να θυμίσω ότι πέρυσι είχαμε του Λοκομόντο. Που είχαν κάνει μια εξαιρετική συναυλία το Σάββατο τη Μικρή Αποκριά. Α, Σάββατο τη Μικρή ήταν, ναι. Φέτος δεν θα έχουμε συναυλία. Καλά, ρε πάνω. Ναι, αν θέλω. Προσωπική μου άποψη, επειδή όπως έγιναν όλα γενικώ και την τελευταία στιγμή, καλώ. Γιατί. Εντάξει. Θα σκάσω να μου πεις ποιο ήταν το συγκρότημα τώρα, γιατί είναι τόσο κακό. Εντάξει, είπα να μην το πω, γι' αυτό σου λέω, άστο, δεν πειράζει. Δεσμεύτηκες, άρα. Ας γίνεται. Σέβομαι τέλος πάντων, το off record του δημοσιογράφου. Ναι, είναι, τέλος πάντων. Οπότε, θα γινόταν λίγο την τελευταία στιγμή, κατάλαβες, πώς να σου πω. Ποιοι πήγανε στην Eurovision. Τέλος πάντων. Οι Αντίκ, καλά, έχουν διαλυθεί. Δεν ήταν η Παπαρίζου και η Αντίκ. Αυτοί οι δυο ήταν δηλαδή. Τέλος πάντων. Άλλοι, δεν ξέρω. Όπως έγιναν τα πράγματα, καλώς δεν θα γίνει συναυλία. Την τελευταία στιγμή, αυτό εννοώ. Τι είπες, Χριστό. Κακώς δεν γίνεται συναυλία. Ναι. Όπως πέρυσι. Κακώς δεν ξέρω. Αλλά έπρεπε να το προετοιμάσουν καλύτερα και κυρίως να βρουν χρήματα από χορηγούς, νομίζω εγώ. Η φετινή αποκριά έχει. Έχει 150.000 προπολογισμό, μας είπε ο Ζήσης Σωμάρας. Κοίταξε να δεις. Επειδή έκανε σύνδεξη με τον πρόεδρο του ΑΠΜ, περίμενε. Αυτό είναι ολόκληρο θέμα. Ναι. Και για τον καιρό της Τσικνοπέμπτης θα μας το πεις μετά το διάλειμμα. Εσείς όμως και κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος τηλεφωνείτε στο 39305 και στο 2461-9319. Γιατί αυτό το εξαιρετικό κόσμημα Λοαζίρ, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για εσάς, λίγο ξεχαστήκατε και πέσατε έξω στις μέρες του Αγίου Βαλεντίνου, που έχει και σχήμα καρδιάς και έχει μέσα και την καταπληκτική αυτή υπέροχη πεταλουδίτσα από τον Τυροδήμο, μπορεί να γίνει δικό σου και σήμερα να το φοράει η κοπέλα σου, οπότε πάρε τηλέφωνο ή πάρε τηλέφωνο για να κερδίσεις ένα από τα 3 εξαιρετικά βιβλία του Τάσου Φούντογλου. Εδώ. Μη ρωτάς αν ζω. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο θα τσιμπήσουμε από τις Πανακοτηρόπιτα της κυρίας Κορκά, από τα ΝΤΕΚΑ. Και εγώ δεν θα χαλάσω φυσικά το μακιγιάζ από τα body shop, γιατί άλλοι μόνο οι κοπέλες τόσο παλεύουν, ούτε το μαλλί από τη Λένα Ντανανίδο. Δεν θέλω και να λερώσω και το BSB φόρεμά μου, οπότε επιστρέφουμε σε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει μια εβδομάδα, ένα Σάββατο και τα υπέροχα δώρα μας είναι εδώ.
Όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό μεταγιόν που φοράω, είναι λαζίρ, είναι από το σύγχρονο κοσματοπολείο στο κέντρο της Κοζάνης του Δημήτρη Τυροδήμου. Είναι καρδούλα, είναι πεταλουδίτσα, είναι υπέροχο. Για σας που λίγο ίσως κάπως ξεχαστήκατε ρε παιδί μου, αλλά μπορείτε σήμερα να το σώσετε για του Αγίου Βαλεντίνου. Όπως επίσης και τρία εξαιρετικά βιβλία του Τάσου Φούντογλου με τίτλο «Μη ρωτάς αν ζω». Είναι η πρώτη του συγγραφική προσπάθεια. Εδώ, βλέπετε. Γίνεται χαμός για το, για το κόσμο. Για το κόσμο, έτσι τελειώστε γίνεται χαμός. Οτιδήποτε δίνουμε από το και τρόπο. Και κάθε φορά γίνεται, απλά για τα βιβλία. Επειδή συνήθως δεν παίρνει. Ναι, τέλος πάντων, όταν πληρώνουμε βιβλία, δεν γίνεται και ο χαμός ακριβώς. Πουλάει ο Φούντογλου, πουλάει. Αλλά μας ενημέρωσαν ότι μέχρι τώρα και στη μισή εκπομπή γίνεται χαμός με τα βιβλία. Και είναι πολύ ευχάριστο. Εγώ τώρα που είμαστε σε τέτοιο mood, κάνει να πάρω λίγο χρόνο προσωπικής δόξης και να πω ότι την Πέμπτη, πρώτη μεγάλη αποκριά, όχι την Τσικνοπέμπτη, στο Public πρόκειται να γίνει μια παρουσίαση του εξαιρετικού βιβλίου, του τελευταίου που έχει γράψει από τα πολλά, του συναδέλφου Πάνου Σόμπολου. Πάτε στο Public να δείτε την παρουσίαση στην οποία συμμετέχει και η αξιότιμη Ρίτα Τσιούρα και να μπορείτε να κινηθείτε το βράδυ. Είναι λίγο το. Εμένα μου αρέσει. Με τρελαίνουν αυτά τα βιβλία. Έχει δεχθεί εγκλήματα. Έτσι. Που συγκλώνησαν τη χώρα. Αυτό κατάλαβα. Ναι. Εγκλήματα γένου θηλυκού στην Ελλάδα. Μόνο γυναίκες. Μόνο γυναίκες. Γυναίκα δολοφόνο. Από τα 1934, που δεν ζούσε ο Πανουσόπουλος προφανώς, αλλά έχει κάνει την καταγραφή του, μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα. Πολύ γνωστά ή και λιγότερα γνωστά, οι δεχθεί εγκλήματα που διαπράχθησαν από γυναίκες. Την Πέμπτη, όχι την Τσικνοπέμπτη, την επόμενη 27 του μήνα στο Public στις 7, αν δεν κάνω λάθος. Κοζάνη 1931, οπότε το καθαρίζει το. Κερδάμε ως Κοζάνη, μιλάω συγγνώμη, έτσι. Ως Κοζανίτσα. Λοιπόν, έχω να σας αποκαλύψω ότι η πίτα από τα ντεκά έχει μείνει η μισή. Μην αναρωτιέστε γιατί. Μην τη βλέπετε τώρα εσείς ολόκληρη. Στο πλάνο κύριε Καθαρίνα, εξαιρετική η πίτα σας. Είναι από τις καλύτερες πίτες που έχω δοκιμάσει τα τελευταία χρόνια. Ειλικρινά σας λέω. Γιατί έφαγα ένα κομμάτι ολόκληρο. Ένα κομμάτι. Παρότι είπα εντάξει, δεν θα φάω το μισό, αλλά. Σιγά που θα το άφηνε. Εξαιρετική, εξαιρετική. Την άλλη εβδομάδα. Και ο Χρήστος συμφωνεί. Την άλλη εβδομάδα γλυκά, ξέρετε. Αμυρά γλυκά. Ναι, εσύ μην τάζει πολλά για την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε τώρα. Ήταν πολύ ωραία η σοκολατίνα, η βαλεντινιάτικη με μους. Έφαγε βαλεντινιάτικη σοκολατίνα μους. Για να το λέω. Δεκά. Για να το λέω. Σόπα καλέ. Και τι είχε. Αυτό λέω. Μους και καρδούλα. Ναι, α, καρδούλα. Και από κάτω πατεσπάνι. Την πήρε ή την έφεραν. Φοβερή. Εξαιρετική. Την πήρε ή την έφεραν. Εξαιρετική. Το εξαιρετική, το ακούσαμε. Εξαιρετική. Αυτή η μους που κάνετε, κυρία Κατερίνα, είναι καταπληκτική. Πράγμα. Εγώ πάλι χθε του Αγίου Βαλεντίνου βράδυ το πέρασα με τον Βαγγέλη Σμανδράκο. Μην κάνετε συνειρμούς, την είδατε την εκπομπή. Τι να κάνουμε. Ο Άγιος Βαλεντίνος δεν είναι αποδεκτός από όλο τον κόσμο. Εκπομπή είχα, εκπομπή έπρεπε να κάνω. Παρόλα αυτά, ως εκπομπή ναι, βέβαια, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Λίγο νομίζω ότι. Και παρέμεινε η Ρίτα μετά στο στούντιο. Δεν έφυγε, δεν πήγε πουθενά άλλου. Πουθενά δεν πήγε Ρίτα. Μετά στο στούντιο ήμουνα. Πουθενά. Μέχρι πολύ αργά το βράδυ ήμουνα μόνο στο στούντιο. Κάτι ρεμπέτικα που άκουγα εγώ. Ήμουνα μόνο στο στούντιο. Μέχρι πολύ αργά. Για πες λοιπόν. Πολύ ωραία πράγματα είπε ο κύριος Σμανδράκος. Είπε ενδιαφέροντα. Είπε ωραία, πολύ ενδιαφέροντα. Θέλει καινούριο νοσοκομείο. Ξέρετε κύριε Σμανδράκη πόσος κόσμος θέλει καινούριο νοσοκομείο. Το θέμα είναι αν μας βγαίνει. Θα το παλέψει είπε. Το ευχόμαστε. Μια χαρά τα πάει λέει με την Τριανδρία. Συνεργασία λέει θα τη λέω εγώ. Εσείς δεν πάει να τη λέτε Τριανδρία όσο θέλετε. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο κύριος Μιχαηλίδης, από ό,τι καταλάβαμε, είναι έτσι ο πιο. Ποιο? Έτσι. Ενθερμός από τους τρεις. Οι άλλοι δύο είναι πιο ήρεμοι. Θα μπορούσαμε να τη λέγαμε και τρόικα. Τρόικα τη λέω εγώ. Έτσι. Αλλά ναι. Τέλος πάντων. Στις συνεδριάσεις των τριών ανδρών, τέλος πάντων. Ο πιο εντονός και φυσικά αυτό ξέρουμε και σαν χαρακτήρα είναι ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης. Έτσι να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Διότι ο Μαλούτας είναι ζεν. Το ρωμαϊκό που. Δηλαδή, εντάξει. Τι? Η πρώτη Τριανδρία ήταν ο Κέσαρας, ο Ιούλιος Κέσαρα. Ναι. Ο Κάσιος και ο Πομπίος, νομίζω. Μετά ήταν εκείνη που ήταν ο Οκταβιανός, ο Αντώνιος. Και θυμάσαι η Τριανδρία που φτάσαμε στην Κλεοπάτρα μετά. Έτσι. Την Κλεοπάτρα τι? Οκταβιανός, ο Αντώνιος και ο Μάρκος Εμίλιος Λέπιδος, θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι, εγώ εκεί ήμουν, κρατούσα τα πρακτικά. Τι λες? Έχεις, σε σχολείο δεν τα κατακάναμε λίγο. Δεν θυμάμαι, ήμουνα μικρή. Μέστε. Δεν τα έκανε και η κόρη μου αυτά, για να τα έχω updated. Ποιος είναι ο Ιούλιος Κέσαρας, ποιος είναι ο Κάσιος, ποιος είναι. Ναι, αυτά τα θυμάμαι από τις ταινίες. Για τον Μάρκο Αντώνιο το είχαμε πάμε στην άλλη Τριανδρία.
τον Μάρκο Αντώνιο τον ξέρουμε λόγω Κλεοπάτρας. Κυρίως. Διότι αν δεν υπάρχει και ερωτικό σκάνδαλο... Ρίτσαρντ Μπάρτον. Σωστά. Αν δεν υπάρχει ερωτικό σκάνδαλο, δεν σου κρατάει λίγο η ιστορία, όσο και να πεις. Τραβάνε αυτές τις ιστορίες. Γι' αυτό και το Hollywood ασχολείται. Έχει κακό τέλος πάντως ο Μάρκος Αντώνιος. Ο Μάρκος και η Κλεοπάτρα έχει κακό τέλος. Μετά τη συναυλία στο Άκτιο. Με τη συναυλία. Συναυλία. Μετά την αγώνα, τη μάχη. Ναι. Στο Άκτιο, νομίζω. Μας χαιρέτησε. Μας μαθαίνουμε και λατινική ιστορία. Ρωμαϊκή. Τι ωραία, ρε παιδί μου, είναι πολύ διδακτική. Όχι μόνο ελληνική. Ελληνική. Στο Σαντράκο ήμασταν, δεν ξέρω τώρα. Ναι, ναι, αυτό λέω. Ποιο, επειδή είπε, ποιο ρόλο θα παίζει ο καθένα. Θα κάνει ο καθένα. Ήταν και λίγο, έκανε. Πολύ με το Χάντι έσφαξα την προηγούμενη αυτοδιοικητική αρχή. Είπε ότι βρήκαν πάρα πολλέ ιδέε, αλλά μόνο ιδέε. Κάτι πιο προχωρημένο σε μελέτη κτλ. Δεν βρήκαμε. Τώρα αυτό να το άκουσε και ο κύριος Ιωαννίδης. Αυτό δεν ξέρω αν το είδε. Γιατί προχθές που συναντήθηκαν. Θα απαντήσει κάποια στιγμή. Αυτή η συνάντηση έκπληξη που κάναμε. Τι ήταν, surprise. Συνάντηση έκπληξη. Σιμανδράκος Μαλούκας. Ναι. Εσποτήτης Ιωαννίδης. Στο τέλος είχαν καλό κλίμα. Τώρα με αυτό που λέει ο κύριος. Ναι. Στην αρχή όχι. Στο το τέλος... είχε ξαναπεί. Άλλωστε είχε ξαναπεί ο κύριος Μανδράκος ότι κοιτάξτε ρε παιδιά τώρα, μην τρελωνόμαστε. Το ΣΒΑΚ. 1 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε. Μέχρι τότε είχαμε εκθέσεις ιδεών. Ήταν η δεύτερη φορά. Το επανέλαβε εδώ χθες. Τον έσφαξε λίγο με τον Γάντι, τον Ιωαννίδη και την παράταξή του. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εκείνος που θα μηδενίσει το έργο και είπε ότι εντάξει, βρήκαμε πράγματα, θα μπορούσαμε να βρούμε περισσότερο. Και όταν του λέω πώς αξιολογεί την πενταετία Ιωαννίδη, μου είπε ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω καεί σε αυτό εδώ το στούντιο από ποσοστά που έχω πει, δεν θα το ξανακάνω. Τι τον είχες κάνει τον άνθρωπο τότε. Πάντως έχει μία άνεση τηλεοπτική ο κ. Μανδράκος που κερδίζει πολύ και πάντοτε είναι δεν πολύ ειλικρινής. Δεν την είχε πάντα. Αυτή αποκτιέται στα διακαπτικά. Αποκτιέται. Καμία σχέση με τις πρώτες συνεντεύξεις του και ως αντιπεριφερειάρχης. Έτσι. Ναι, τα τηλεοπτικά πολύ καλύτερος. Μαλούτας ή Καρυπίδης. Ορίστε. Μαλούτας ή Καρυπίδης. Μαλούτας. Πού το ξέρες, το είδες. Θα το έπαιζα κιόλας. Λογικό. Ναι. Πες μου στα γρήγορα, αλλάξατε διοίκηση στον αναγκαστικό σας... Η άποψη του Κυριακή, του Σημαδράκου, την Κυριακή ποια είναι, ας πούμε. Αχ, συγγνώμη, δεν ρώτησα, έπρεπε. Ναι, γενικά. Για έναν έπρεπε να τον ρωτάω. Όχι, μωρέ, εντάξει. Δεν ξέρω, καλά δεν τα πάμε τον Κυριακίδη. Έχουνε κοντρίτσες. Με τα γάλματα. Θυμήθηκα τώρα τον κήπο με τα γάλματα, το θυμάσαι. Πόπο ρε πάνω, ναι, από την ΕΡΤ. Ναι, για τα γαλματάκια. Μετά παίζαμε και ένα παιχνίδι εμείς μικρή. Ακίνητα, αμήλυτα. Τι ίδιες ηλικίες είμαστε άλλωστε. Όχι, δεν είμαστε τις ίδιες ηλικίες, αλλά το παίζουν ακόμα τα παιδιά. Το παίζει και η κόρη μου. Με τα γάλματα, τι θα γίνει, γιατί είδα ένα δημοσίευμα στο Κοζάν σήμερα. Χθες. Χθες, συγγνώμη. Έχουμε κάτι αγάλματα διάσπαρτα. Πρέπει να τοποθετήσουμε. Ντροπή. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Φοροταξίας κτλ. Πάμε δύο θέματα. Το ένα ήταν αυτό, το άλλο ήταν πιο σημαντικό. Για πες το άλλο. Η πλατεία Λασάνη και έγινε ένας χαμός με τα αστικά. Εντάξει, μας είπε εδώ ο κύριος Σημαδράκος. Με τα αστικά όμως χθες είχαμε έντονη αντίδραση του Προέδρου, του Θόδωρου Μιχαλίδη και εφόσον επιμείνει και η σημερινή δημοτική αρχή στην άποψη να φύγει η αφετηρία από εδώ, με την ανάπλαση, μπορεί να δούμε ακόμα και κινητοποιήσεις κτλ. Πλευρά των αστικών. Μάλιστα. Θα το αποκαλύπτουμε αυτό σε ένα το channel. Αποχώρησε από τη συνεδρία του κύριου Μιχαλίδη. Έντονα. Μην αποχωρείτε, καλέ. Η δημοτική αρχή προσανατολίζεται στο να μην υπάρχει ίσως αφετηρία, γιατί ή θα υπάρχει κάτω, στο σταθμό όπως ήταν η άποψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ή στην Παλαμά, εδώ πιο κάτω, κάπου να χωρέσουν 4 λεωφορεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν γίνεται δεκτό. Προβλέπεται μόνο μια στάση στη σημερινή πλατεία Λασάνη. Αυτό δεν το θέλει η διοίκηση των αστικών και θα έχουμε θέματα. Ο σκοπός του κ. Μανδράκου είναι να προχωρήσει γρήγορα γιατί πρέπει άμεσα να προχωρήσει είναι δύο σκέλη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Μας τα ανέλησε ο άνθρωπος. Ναι, να δούμε, πολύ. Δύο σκέλη είναι η Ολύμπου και η Λασάνη. Ναι. Πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη Λασάνη. Γι' αυτό το θέμα, τώρα με τα αστικά που κάθεσε χθες. Το θέμα και αυτό και τα γάλματα, να ξεκινήσουμε τον κόσμο. Θα πάει Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μετά πάει Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα ναι, αλλά δεν πρέπει ξέρουμε. Να. Ξέρουμε τι συζητήσει. Ξέρουμε. Υπάρχει μια κινητικότητα σε σχέση με τις εισηγήσεις. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα οποιοδήποτε άλλο άγαλμα πλην αυτό του Μητροπολίτη Ακίμ. Ο Αδριάντας. Ο Αδριάντας. Όχι, αυτό είναι άγαλμα, δεν είναι Αδριάντας. Αδριάντας είναι. Α, δεν είναι πρωτομή. Είναι Αδριάντας. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ναι, οι άλλες είναι πρωτομές όμως. Ναι. Έτσι. Είναι αυτά που ήταν στην παλιά πλατεία. Κατάλαβα στην ψηφοφορία που έγινε. Πού θα το πάνε αυτό το άγαλμα, γιατί στην πλατεία δεν πάνε. Ποια πλατεία να μπει.
Υπήρχε μια σκέψη να μπει στον αυλόγυρο της Μητρόπολης. Μαντέψτε όμως. Ναι, μαντέψτε. Γιατί δεν θα μπει. Γιατί. Ας πούμε ότι όταν θες να βάλεις κάτι στον κήπο μου, πρέπει να με ρωτήσεις άμα το θέλω. Με ρωτήσατε εμένα. Τέλος πάντων, τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Θα ξυπνάει κάθε πρωί, θα το... Α, όχι, δεν κοιμάται εκεί. Τέλος πάντων, στον κήπο του είναι, της Μητροπόλεως, δεν θα πρέπει η Μητροπολίτη να έχει άποψη γι' αυτό. Δεν θεωρώ ότι... Δεν έγινε... Τρελαίνεται να το πάρει κιόλας. Η πρόταση βασική ήταν του Τουρκικού Συμβουλίου να πάει στην πλατεία Συντάγματος. Όπου τη... πλατεία Συντάγματος, γιατί δεν το ξέρουμε. Είναι όμως κεντρική, περνάει κόσμος. Εντάξει. Τώρα... Η άποψη της Μανδράκου και συναυτό ήταν να πάει στα Νταμάρια. Συγγνώμη, στα Νταμάρια. Εκεί που γίνεται. Εκεί στο... Το μνημείο των εκτελεστέρων, ναι. Στην Παναγία. Εκτός πόλης. Κάποιος έριξε και την πρόταση αυτή που λέει Ρίτα. Ψηφίστηκε τελικά με τη συγγνώμη και του κυρίου Κυριακίδη. Και το τονίζω, η γνωμοδότηση της Επιτροπής, γνωμοδότηση, να πάει στην πλατεία Συντάγματος. Τι μου αρέσει εκεί. Τι αρέσει τα Νταμάρια περισσότερο. Κουμπώνει παραπάνω. Γιατί? Ιστορικά. Στα Νταμάρια, μισό λεπτό. Καταρχήν, στα Νταμάρια υπάρχει ένα μνημείο εθνικής αντίστασης για τους εκτελεστέντες. Γιατί να πάει και ο Μητροπολίτης εκεί, ο Ακίνη. Πάντως, δεν ξέρω πού να πάει. Γιατί να είναι δύο, μισό λεπτό. Γιατί να είναι όχι, δύο. Όχι, εγώ δεν λέω να πάει εκεί. Εγώ λέω ότι δεν μου κουμπώνει στην πλατεία Συντάγματος. Εμένα δεν μου κουμπώνει η θέση καθόλου του Μητροπολίτη, γιατί όπως σας αποκαλύπτει τώρα το Channel, ο Μητροπολίτης Παύλος, ο οποίος ουδέποτε έχει δώσει το παρόν σε εκδήλωση τιμής και μνήμης της εθνικής αντίστασης, ποτέ και το έχει κάνει συνειδητά. Και ποτέ δεν είχε πάει μπροστά στον Αδριάντα επί παλιάς πλατείας. Ναι. Ενός ιεράρχη. Κρύβει όμως. Ναι, ενός ιεράρχη, έτσι. Ναι, αλλά δεν το κρύβει. Ναι, η Εκκλησία όμως πάντα δεν τονίζει τους αγώνες των ιεραρχών, ιερωμένων κτλ. Για να πληθώσει τους γένους. Προφανώς όχι όλο, εδώ, δεν λοιπόν, ξέρω. Εδώ λοιπόν ο Μητροπολίτης, ο δικός μας, δεν θέλει να ακούει λέξη για το να είναι στο Μητροπολίτη Ιωάκιμ, το πνευματικό ηγέτη του ΕΑΜΕΛΑΣ. Οι λόγοι προφανείς δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε. Η άποψη λοιπόν του Μητροπολίτη είναι ότι ο Ανδριάντας του Ιωάκιμ πρέπει να βγει εκτός πόλης. Εκτός πόλης είναι τα Νταμάρια. Δεν το θέλει, δεν θέλει να το βλέπει, ρε παιδί μου. Αυτό δεν θέλει. Είναι τα Νταμάρια εκτός πόλης. Είναι εκτός πόλης. Δεν θέλει να το βλέπει. Προσωπική μου άποψη, πολύ σωστά ο Γιάννης Γρηγοριάδης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κοζάνης, επέμεινε και επέμεινε εξ αρχής. Πέρασε αρχικά αυτή η πρόταση. Και εδώ είμαι πραγματικά περίεργος να δω ποια είναι η θέση του κυρίου Μαλούτα. Θα την πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι πρόεδρος. Α, και στην Επιτροπή να σου προηγείται η Επιτροπή. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Προηγείται έτσι, η Επιτροπή. Η θέση της παράταξης Ιωαννίδη, αν κατάλαβα καλά, γιατί ο Χάρης Κουζάκης ψήφισε την Πλατεία Συντάγματος. Ναι, ποια είναι. Υποθέτω ότι είναι Πλατεία Συντάγματος. Το σαν να είναι προσωπική άποψη. Σ' αρέσει τώρα σαν εκεί. Κοίταξε τώρα, κάπου πρέπει να μπουν αυτές οι πρωτομές και ο Ανδριάντας. Μέσα στην πόλη, για μένα. Δεν νομίζω πως υπάρχει σημείο. Στα Νταμάρια, επειδή πηγαίνω από μικρός, έχω να πάω 3-4 χρόνια. Εκτελέστηκε και ο αδερφός του παππού μου. Και έχω μια άποψη χρόνια για αυτή την εικόνα και κτλ. Δεν μπορεί να πάει και ο Ανδριάντας εκεί. Υπάρχει ένα μνημείο. Δεν στην πλατεία Συντάγματος, δεν βρίσκω το σημείο που μπορεί να στηθεί. Τέλος πάντων. Πάμε αλλού. Πώς τα πέρασες εδώ με τον κύριο Καρακασίδη και τον κύριο Πασαλίδη? Τι ωραία εκπομπή ήταν αυτή. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα τηλεθεάτριας. Τώρα. Ναι. Ναι, για να το ακούσουμε. Μου λέει λοιπόν τηλεθεάτρια εδώ για το θέμα. Των αγαλμάτων. Ναι, λέει, γιατί πρέπει να μπαίνουν σε χώρους πρασίνου, το ξέρουν αυτό. Έχουν ενημερώσει σχετικά. Σε χώρους πρασίνου. Ναι. Εδώ τώρα... Τι εννοείται τώρα, πού να το βάλω. Θα ρωτήσουμε την αρμόδια υπηρεσία εκεί και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Τι θα πει σε χώρους πρασίνου, δηλαδή, πού να το βάλω, σε ένα πεζοδρόμιο, στην Παύλη Μελά. Δεν ξέρω τώρα εδώ, δεν έχουμε, η αλήθεια είναι ότι στην Κοζάνη δεν έχουμε και χώρους γενικώς, ας πούμε. Ναι, δεν... Να μην έχει μια πρασιά από δίπλα, δηλαδή, οι υπόλοιπες πρωτομές. Θα μπουν στον κήπο. Στον δημοτικό κήπο. Κάπου, ναι, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, η πρωτομή στους είναι και πιο. Είναι τώρα πιο ο Ανδριάντας θέλει είναι ολόκληρη... θεόρατος. Ήθιστε να πηγαίνουν έτσι σε τέτοιους χώρους. Πού αλλού. Να το ακούσουμε όμως, αν υπάρχει μια άποψη. Και επίσης τώρα, επειδή μου γύρισε λίγο μελά το μυαλό εδώ, γιατί πρέπει να ρωτάμε το δεσπότη που θα μπουν πρωτομές. Γιατί ρε, ποιος τον ρώτησε. Α, δεν ξέρω, τον ρώτησαν. Κοίταξε να δεις. Τον ρώτησαν σε σχέση με τον κήπο του. Στον κήπο του! Θες να πιάσουμε τη ζήτηση του κήπου του! Το κτητικό δεν ξέρω. Θες να το πιάσουμε λίγο για τον κήπο του που το επέκτηνε η Μητρόπολη. Δεν φταίει αυτός, φταίνουν όλοι.
Κυπροκάτοχη ναι. Τώρα, εντάξει τώρα. Δεν μπορώ τώρα το ιδιοκτησιακό. Να πάρουμε αλλά τον κύριο Παγούνη, μας πάρει κανένα τηλέφωνο. Κύριο Παγούνη. Αλλά κύριο Παγούνη θα με ξεβαφτίσει. Ναι, τώρα, εντάξει. Να μην το συζητήσουμε. Καπαχή ήταν ο χώρο τη Μητρόπολη. Όχι όλο. Ο από εδώ ήταν καπαχή. Σε κάθε περίπτωση. Και τώρα είναι περίκλειστο και ανοίξει η Μητρόπολη. Σε κάθε περίπτωση, αφού είναι περίκλειστο, δεν μπορεί να πα μέσα τώρα για να του στείλει ένα άγαλμα που δεν είναι. Τώρα με το τραβήξει και να το πάει στο Βούλιο τη Επικρατεία κτλ. Σου πω εγώ κατά πόσο πάρει καμιά. Μέρε αγάπη διάγουμε, Παναγιώτη μου. Πέρασαν και τόσα χρόνια, με το έτσι σιγά 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 και έγινε κανονικότητα. Ωραίο κήπο, by the way. Ωραίο κήπο. Αλλά άμα ήταν καπαχή και ήταν πλατιούλα, θα ήταν ακόμη πιο ωραίο. Όχι. Δεν ξέρω. Εξαρτάται θα μπαίναν σκυλιά. Θα μπαίναν σκυλιά. Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι τώρα είναι ωραίος. Ποιος τον χρησιμοποιεί, ποιος τον χαίρεται, να το πω αλλιώς, στον κήπο. Υπερήκη, παίρνουν απ' έξω, τον βλέπουν, το όμορφος ναι. Που είναι. Ναι, τι να τον κάνεις στον κήπο, τον βλέπεις. Τον κήπο, τι άλλο να τον κάνεις στον κήπο. Να λίγο να γειτονιάκι μου, είναι πολύ ωραία. Χτύπα την πόρτα, πες συγγνώμη, μπορώ να κάτσω λίγο, μπορεί να σου πω, εσένα δεν θα, δύσκολο. Αλλά που ξέρεις, ζήτα εσύ. Ζήτα και θα σου δοθεί, το λέει και το Ευαγγέλιο. Μια σύγχρονη Μητρόπολη που θα βλέπει διαφορετικά σε ένα οικιστικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του Δήμου Κοζάνης, θα έλεγε πάρτε το χώρο, εγώ δεν το χρειάζομαι και κάντε τον για τους πιστούς. Και εκεί τότε θα έλεγε ο κόσμος μπράβο στη Μητρόπολη που μας δίνει και το χώρο. Να κάνουμε γκάλα που να δούμε τι θα έλεγε. Θα μου πεις πώς θα πέρασες με τον Καραγκαστέδη και τον Πασαλίδη. Ωραία, είναι πολύ καλή φίλη. Χαμός εδώ. Μεταξύ τους, αγάπη μεγάλη. Όχι, φύγανε, είναι πολύ καλή φίλη όντως. Απλά στον αέρα, εντάξει, ήταν και το κλίμα λίγο δύο μέρες πριν με την επίσκεψη Χατζηδάκη. Ναι. Και λίγο. Πες μου κάτι. Στον Κρόκο αλλάξατε πρόεδρο του εκδικαστικού. Αλλάξαμε εποχή. Εποχή ουσιαστικά. Πόσα χρόνια ήταν 20, ο κύριος Πατσιούρας, νομίζω. Wow. Τώρα ο κύριος που έχει αναλάβει. Μητσόπουλος, Βασίλης. Μητσόπουλος, συγγνώμη. Είναι. Τι να ακόμη. Είναι ο πρώτος μικροκιώτης πρόεδρος του συνεταιρισμού. Α. Αυτό της αρέσει λίγο κάποιους κροκιώτες, λέει πια τι είναι δυνατόν. Εγώ θα πω αυτό που είπα και στο δελτίο. Άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, ποντίκι να πιάνει. Κινέζικη παροιμία. Α, γιατί θυμήθηκα κάτι άλλο που είχε πει ο κύριος Βόλης στη δικιά μου την εκπομπή ναι. Και λέω δεν θέλω να πιάνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Κροκιώτης, Βαντσιώτης, η Παρασκευιώτης. Εντάξει. Τσαρτσαμπάς. Ελληνία, τέλος πάντων. Ναι, το θέμα είναι να είναι ικανός και καλός. Έτσι, ο κύριος ναι, τι είναι ο κύριος Μουτσόπουλος. Μηχανικός νομίζω. Ναι, το έχει. Ξέρει, μέλος, έχει ναι, άποψη. Βεβαίως. Δεν μπέβεσαι από τον ουρανό άνθρωπος. Και πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες απόψεις. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Πατσούρας πήγε τον συνεδρισμό αρκετά μπροστά, θεωρώ. Βέβαια, μετά από το συνεδρισμό. Να συνεχίσει και να αλλάξει και πράγματα που εντάξει. Χρειάζεται ένα restart. Μα το κάθε, η κάθε αλλαγή πρέπει να φέρνει κάτι νέο. Αυτό. Να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχουν προσδοκίες και φυσικά θα υπάρχει και κριτική διάθεση στη νέα διοίκηση. Όπως υπήρχε στην προηγούμενη. Φυσικά. Μην ξεχνάς ότι ο Μιλών, ας πούμε, τον κύριο Πατσούρα έχει συζητηθεί ναι. Πολλάκις, αλλά και τα καλά να τα λέμε έτσι. Αλήθεια, ξέρεις ότι το Μουσείο Κρόκου. Τι γίνεται με το Μουσείο Κρόκου. Το σχέδιο του Μουσείου Κρόκου χάθηκε. Τι χάθηκε. Θυμάσαι ο κύριος Κασαπίδης που σωστά είπε ότι χάσαμε, έχουν χαθεί. Ναι. Και σχέδια παλιά. Τι ήταν ρε παιδιά και χάθηκαν. Τι είναι και χάνονται. Κι όμως. Δεν ξέρω αν βρέθηκε ήδη που βρίσκεται, αλλά στην αρχή αρχικά χάθηκε. Σέρβαλα Silver Alert. Ναι, το ψάχνανε. Λοιπόν, τώρα ο Παναγιώτης, επειδή σε 5 λεπτά θα μεταδώ την κλήρωση. Να πούμε λίγο το θέμα του ξινού νερού. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Στα καλά καθούμενα, πήγε ο Άδωνος, πήγε μια πίτα τσιτήμητο. Πίτα είναι. Βγαίνουν όλοι, λένε δύο κουβέντες, κόβουν την πίτα, φιλούνται, αγκαλιάζονται, χαίρονται, χορεύουν. Τρώνε την πίτα, τρώνε κανένα στο αμύδιο. Πτυφούρ, κάτι τοπικό αν έχουμε, πυρηγές Λωρίνης τουλάχιστον κτλ. Όλα ωραία και καλά, δημαρχέ μου, υπουργέ μου. Ναι. Πάει λοιπόν ο Άδωνης, ο οποίος είναι γνωστός εκρηκτικός χαρακτήρας. Και ουσιαστικά ψέγε το σημερινό δήμαρχο τον κύριο Μπιτάκη, γιατί άλλαξε το ΔΣ στην εταιρεία Ξινό Νερό, που είναι δημοτική το πλήστον, και δεν έκανε και το χαρτίρι του τέος δημάρχου και κολλητού του Άδωνη, του Μάκη του Ισηφίδη, λέγοντας ουσιαστικά εγώ σε έβγαλα δήμαρχο. Εντάξει. Τι κούλαρε λίγο. Για κούλαρε. Πράγμα, για ποιο πράγμα δεν καταλαβαίνω. Κούλαρε. Για ποιο πράγμα. Μην αλλάζει το ΔΣ του ξινού νερού της εταιρείας, της επιχείρησης. Γιατί. Γυρίσαν παρόδα 6 σύμβουλοι του Μπουτάκη. Ναι. Δεν πήγαν στην συνεδρίαση. Έγινε ένα τουρλουμπούκι απ' έξω, αλλά τους είχε πει ο κ. Μπουτάκης, αλλά περίμεναν αυτοί. Εσωπαραταξιακά τώρα ξέρεις. Μάλιστα, συμβαίνουν αυτά. Τις καλύτερες οικογένειες. Ναι, τώρα βγαίνουν και γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το θέμα απασχόλησε και την εφημερίδα των Συντακτών. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες. Παίζουμε. Έχει να κάνει το θέμα και ηθικά και ουσιαστικά, γιατί ο τέος δήμαρχος Μάκης Ισηφίδης φαίνεται που πήρε την εταιρεία διάθεσης του ξινού νερού
το ξινό νερό της Δημοτικής, ποιος θα το διαθέτει μετά. Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Και εκεί υπάρχουν ζητηματάκια. Τι είδους? Τώρα να σου πω ότι ο δικηγόρος του κ. Σιφίδη διορίστηκε στο ΔΣ. Είναι μη νόμιμο αυτό? Επέστρεψε η αποκεντρωμένη την απόφαση πάντως του προηγούμενου ΔΣ, ναι, ως άκυρη. Και αυτό ήταν η αφορμή. Είναι αποκεντρωμένη, αυτό, δουλειά της είναι. Αποκεντρωμένη, το στέλνει πίσω. Που τα οπότε ο δήμαρχος κ. Μπιτάκης, ο οποίος στηρίχθηκε, όπως αποκάλυψε ο κ. Γεωργιάδης, από τον ίδιο και φυσικά από τον κύριο Σιφίδη, λέγοντας ότι με έπαιρνε ο Σιφίδης και μου έλεγε πάρε τηλέφωνα υπουργέ μου για να βγάλουμε δήμαρχο τον Πιτάκη. Απίστευτο και αυτό δηλαδή. Έλα μωρέ που δεν συμβαίνουν τώρα αυτά, εντάξει. Έχεις ένα διάσημο υπουργό, ο Άδωνος Γεωργιάδης έδωσε όμως στεγνά τον κύριο Σιφίδη και όλο το σκηνικό. Έγινε πανικό στο Αμίντεο και στο ξινό νερό. Διάβαζα χθες την επιστολή του Προέδρου της τοπικής κοινότητας ξινού νερού εναντίον του κύριου Γεωργιάδη. Δεν μπορείς να φανταστείς. Καταπέλτης. Ναι, έχει πάρει τρομερές διαστάσεις το θέμα στις κοινότητες του Αμιντέου, κυρίως του Αμιντέου και στο ξινό νερό, φυσικά. Που το ξινό νερό έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία και κάνουν και ένα εξαιρετικό καρναβάλι. Το 1983 έχει αφορήσει ο Μακαριστός. Ναι, με κάθε φορά μας το υπενθυμίζεις αυτό. Ναι, ο Μακαριστός Καντιώτης έχει αφορήσει εκεί τρία άτομα. Κόσμο και μια. θα μας πεις τον καιρό τη Συγκνοπέμπτης, γιατί έτσι όπως το είδα εγώ, έτσι για να πούμε. Α, χημικός είναι ο Μητσόπουλος, χημικός μηχανικός. Πάμε, εντάξει. Okay. Χημικός μηχανικός. Ο καιρός τη Συγκνοπέμπτης μάλλον δεν θα είναι καλός. Με τα σημερινά στοιχεία. Εν τω μεταξύ, βλέπεις μια εβδομάδα εξαιρετική ήλιο. Ναι, και ναι. Μόνο την Συγκνοπέμπτη βρέχει, έχει κάτι μαζί μας. Δεν θα γίνουν μπάρμπεκιου. Δεν θα γεμίσει. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά οι προβλέψεις είναι δυσίωνες από το μεσημέρι και μετά. Κάνουν λόγο για βροχές και για χιονόνερο το βράδυ. Άκου τώρα. Και για χιόνι σε κάποιες περιοχές ορεινές. Ποιος βγαίνει πρώτη για μέρα? Για Πέμπτη Παρασκευή. Μετά φτιάχνει. Πρώτος φανός είναι το πηγάδι του Κεραμαριού. Ναι. Βγαίνει. Και δεύτερα δεν σας φοβάμαι. Έτσι. Δεν σας φοβάμαι. Μετά ανοίγει λίγο. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αποκρύες φέτος. Θα είναι λίγο καλός ο καιρός. Κάπως να πούμε να το γλυκίσουμε. Πέρυσι ήταν ιδανικός. Πέρυσι ήταν παραγγελία, είπαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε και το πιο μεγάλο κυχή φέτος, ξέρεις. Κυριακή μικρή αποκρύα, νομίζω. Πώς θα. Θα μπει στον Κίνες, δεν ξέρω αν θα μπει στον Κίνες. Μας τα έλεγε κιόλας το Ζήσο Μάρας. Ναι, τι άλλο σου είπε, ποιες είναι έτσι οι ιδιαιτερότητες οι φετινές? Στα Sur Games, ναι, θα υπάρχουν και παιχνίδια για μεγάλους και αλλάζουν και τα παιχνίδια. Για μεγάλους? Πιο μεγάλες ηλικίες ίσως. Πόσες μεγάλες? Τώρα για σένα, για μεγάλους. Θα πάρω εγώ μέρος στα Sur Games. Κάνουμε μια ομάδα Top Channel. Άμα να δούμε τι έχει. Κάτσε. Διότι άμα είναι πολύ active. Δεν είναι για σένα, ναι, σε ποια είναι και μέσα σου. Όλο το Top Channel γενικό, τι να σου πω, πολύ active. Σας παρακαλώ. Ναι. Βγάλω εγώ πιτσιάβα. Τρέχει. Επίσης θα έχει διαφοροποιήσει η παρέλαση ως προς τα group. Δηλαδή, οι ομάδες που έχουν χάλκινα live θα είναι μαζί. Τα τμήματα που δεν έχουν μουσική θα είναι χωριστά, δηλαδή, καταλαβες. Κατάλαβα, αλλά για ποιο λόγο. Γιατί ήδη υπάρχει μουσική από τα ηχεία. Ναι. Οπότε κατάλαβα, λέει, όταν περνάνε τα χάλκινα δεν θα υπάρχει μουσική από τα ηχεία. Από πού θα περνάνε? Από πού θα περνάνε? Από μπροστά μου. Γι' αυτό πάντως. Κάποιοι πρότεινα να φύγουν οι. Η επίσημη και να πάνε λες στον Αλιάκμονα. Πού να πάνε? Να πάνε. Προχωράει η ροή της παρέλασης. Και στον κόμβο του Κρόκου. Ο κ. Μάρας συγκροτημένος πολύ, έχει απόψεις για όλα τα ζητήματα. Κάνει μια σοβαρή δουλειά, στο χρόνο, το τονίζω. Που του δόθηκε του ανθρώπου. Γιατί... Και να πω ότι η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά θα κριθεί καλύτερα την επόμενη χρονιά για τις απόκριες. Φέτος σε πρώτη χρονιά. Πρώτη χρονιά δεν είναι για το Μαλούτα που να κάνει απόκριες, παιδιά. Είναι Μαλούτα, είναι Τριανδρία εδώ, κάτσε. Δηλαδή τι συμμετοχή έχει ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης? Και ο Βαγγέλης Πανδράκος στη διοργάνωση. Δεν είναι αλακάρτ. Οπα. Είναι στο ΔΣ του ΑΠΝ. Δύο είναι. Δεν ξέρω πάνω και τι να πούν δηλαδή. Υπάρχει και απεπατημένη. Ρίτα, ναι, οκ, μισό λεπτό. Τα καλά αυτή τη Δημοτική Αρχή τα καρπώνεται ο Μαλούτας, ο Σμανδράκος ο Μιχαηλίδης. Και τα αρνητικά τα καρπώνεται ο Μαλούτας, ο Σμανδράκος ο Μιχαηλίδης. Όχι αλακάρτ, στα καλά είμαστε. Εγώ το είπα πρώτη αυτό. Ναι, γιατί κάποιοι, και δεν είναι εδώ κύριο Σμανδράκο, κάποιοι στα αρνητικά λένε αυτοί. Στα θετικά, εμείς. Όπα. Εντάξει. Πέρασα το μάθημα, με έκοψε ο καθηγητής. Ναι. Κλασικές ατάκες. Ναι. Εντάξει. You've got a point εδώ, αλλά λέω ότι στην Κοζανέτικη Αποκρία, όσο και αν θέλουμε να δίνουμε έτσι στιγμές ανανέωσης, κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ στάνταρ. Και δεν είναι δεδομένα τα στάνταρ, γιατί και τα στάνταρ πρέπει να γίνονται καλά. Συμφωνώ. Ας δούμε λοιπόν πόσο είδαμε, καλά θα γίνουν τα στάνταρτ. Πέρυσι είχαμε πολλές ενστάσεις. Εγώ και τα είχα γράψει κιόλας στο Κοζανημίδη, πολύ αναλυτικά νομίζω. Πέρυσι ήταν πρόβλημα. Τώρα τα κυχιά και τα λοιπά. Με τα κυχιά έγινε μάχη. Τι είδους μάχη? Μάχη για το ποιος θα πάρει τα κυχιά. Δύο πολύ μεγάλες εταιρείες τοπικές. Ναι.
έδωσαν μάχη γιατί στην δημοπρασία, στο μειοδοτικό. Άρα έτσι έγινε πάλι. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά, γιατί πέρυσι είχαμε άλλα. Και πέρυσι κατάλαβαν οι φούρνοι ότι δεν γίνεται κατάτμιση. Τα πήρε μια εταιρεία με 25 λεπτά. Το ένα. Το ένα. Πολύ χαμηλή τιμή. Δεν ξέρω από αυτά. 27 ήταν πέρυσι. Ναι, δεν ξέρω από αυτά όμως. Και το κρασί φέτος ήταν σχετιστινό. Σχετιστινό. Νάκος. Αυτό να το πω, τα άλλα δύο δεν χρειάζεται. Καταλάβατε ποιες εταιρείες είναι, τέλος πάντων. Νάκος, το είπες, δεν το είπες. Δεν είπα ονόματα. Για τα οκυχιά. Α! Στο κρασί, ναι, και εκεί έχουμε αλλαγή. Πέρυσι ήταν αμυντέο νομίζω. Φέτος ήταν δύο επιχειρήσεις. Το αμύντο δεν συμμετείχε, ήταν τρίτο, δεν ξέρω. Νάκος και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό το κρασί. Είναι, εγώ το έχω δοκιμάσει. Αυτό. Έτσι. Έχεις εικόνα από Booking τι γίνεται με τα ξενοδοχεία μας. Γιατί ήθελα να πέρυσι το ψάχνα. Το είχα κάνει ένα ρεπορτάζ. Ίσως είναι και λίγο νωρίς από την αλήθεια. Για το τριήμερο της μεγάλης κοκριάς. Πολύ διάθεση, είναι πολύ κουραστικό να πάρεις όλα τα ξενοδοχεία και να είναι λίγο. Θα το κάνουμε μέσα στη εβδομάδα, οπότε το Σάββατο θα έχουμε μια. Το Σάββατο, εσύ το δεν σας κόμπω. Σας παρακαλώ πάνω να μου φέρετε τη λίστα να κάνουμε τις κληρώσεις για τις δύο. Και πριν μας φέρετε, Χρήστο, δες λίγο τι καιρό είχε χθες το βράδυ στη Βασιλίτσα. Α, στη Βασιλίτσα. Είναι από τον Νίκο τον Κάραλο, τον καλό το φίλο εκεί. Καλό το επίθετο, εντάξει. Να μπορούμε να δούμε το βιντεάκι, να δεις τι ωραίο χιόνι. Τι ωραίο χιόνι. Γιατί τέτοιο χιόνι δεν είδαμε στην Κοζάνη. Μπορούμε φέτος να το δούμε χρήσιμο. Okay. Και σας παρακαλώ να μου φέρετε την λίστα για να κάνω την κλήρωση. Παρακαλώ πολύ από πάνω. Αχ, τι ωραίο χιόνι. Αυτό είναι που λες, όχι χιόνι. Πραγματικά χιόνι. Είναι τσόμπιες, έτσι, εντελώς. Αυτό είναι το καλύτερο χιόνι. Πόση ώρα το ρίχνει, έτσι, ρε πάνω. Το ρίξε, έχει χιόνι στη Βασιλίτσα. Άρα να πάω για σκι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι αύριο. Πολύ, πολύ καλό. Τι ωραία, ρε παιδιά. Είδα και σήμερα εικόνες, πολύ ωραία. Κοίτα, άμα είναι να το κάνει αυτό στην Κοζάνη, το κάνει την Κυριακή της Μεγάλης Υποκριάς. Το είχαμε ξανακάνει μια φορά. Σοβαρά, τι ωραία παρέλαση ήταν αυτή. Την καθαρά Δευτέρα. Την καθαρά Τρίτη ακόμα καλύτερα. Την καθαρά Τρίτη, εγώ καθαρά Δευτέρα είναι μια διάφορη μέρα. Σε οπότε, παρακαλώ, εντάξει. Εκείνη η παρέλαση πριν από 2-3 χρόνια με αυτό το χιόνι πόσα... ήταν εξαιρετική. 10 ήταν ακριβώς. Αλήθεια λες. 2-3 η Ρίτα. Αλήθεια. Εγώ θα νόμιζα. Ήταν η τελευταία χρονιά που ήρθε ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και μετά πήγαμε να. Α, έτσι το θυμάμαι το Παναγιώτη. Μετά την παρέλαση, αντί να πάμε για φωτογραφία κτλ., πήγαμε να δούμε, θυμάμαι. Χρήστο σινεμά. Παναθηναϊκός Καβάλα που χάσαμε κιόλας και απογοητεύτηκα γιατί θα χάναμε τον τίτλο, αλλά τον πήραμε τελικά. Τον πήρα τελικά. Ναι. 10 χρόνια έχετε να πάρετε τίτλο, καλέ. 10 χρόνια. Φέτος έχετε καμία. Όχι, Ολυμπιακός ο Πάκ θα το πάρουμε φέτος. Α, τόσο καλή είναι. Πέρσι ο Πάκ δεν το πήρα. Πέρσι ο Πάκ. Προπερσιάκ. Είχαμε το Αγίο Βαλεντίνο και έχουμε ένα ωραίο θεματάκι στο Κοζάνη Media. Αλλά πρέπει να βάλουμε τις φωτογραφίες εδώ γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Για να δω τι έχεις πώς μου γιόρτασε το Instagram. Τον Άγιο Βαλεντίνο. Το Instagram σε κοινό. Κοζανιτό, κοζανιτισόν, αλλά και Αθήνα, από Αθήνα από celebrity. Ναι, θέλω να δω. Ό,τι έχει χρήσει το σιγά σιγά, ρίξε μας εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι μοντέλο, εφηγκούτα. Είναι και στο. Όχι, δεν είναι εφηγκούτα, είναι. Τι λες, βρε. Αγγελόπουλος. Συγγνώμη, Παναγιώτη, ξανά. Αυτά που βλέπω είναι κοζανίτικα. Είπα κάποια κοζανίτικα και κάποια από celebrity. Να, αυτά είναι κοζανίτικα, ας πούμε. Τι είναι. Αυτή είναι αθοδέσμη. Χρήστο, προχώρα τα γρήγορα σιγά σιγά. Εντάξει. Χρήστο, βοήθαμε λίγο με την επικοινωνία μου. Έχει τραπέζι για το Αγίου Βαλεντίνου. Λέει, αγαπάτε καταλλήλους. Μάλιστα. Χρόνια πολλά σε άντρες που ξέρουμε. Έλα, ναι. Χρήστο, είπαμε γρήγορα να διαβάζουμε και τίποτα. Αυτή είναι φιγκούτα. Ήταν και στο My Style Rocks. Έτσι. Πολύ γρήγορα πάει. Ναι, τώρα. Δεν. Ναι. Είπαμε Χρήστο να πάει, αλλά τώρα το παρά. Αυτό είναι. Να. Γλυκάκι. Αθοδέσμη. Σοκολάτα απαραίτητη. Με σοκολάτα. Αυτό είναι, ναι, ο αγαπούλης. Και φυσικά παϊδάκια και αυτό είναι ο απόλυτος έρωτας. Αυτός όντως είναι ο απόλυτος έρωτας. Κακά τα ψέματα. Hungry. Καλό. Πολύ το ρομαντικός. Πασόκ να μην το δείξουμε λίγο, ρε Χρήστο, δεν το έχεις. Ποιο Πασόκ. Το Πασόκ που κολλάει, ρε παιδιά, στο πώς κολλάει. Το Πασόκ, καταρχήν το Πασόκ κολλάει παντού. Σαν την Άντε να μην πω. Έτσι. Σαν το γνωστό αναψυκτικό. Το Πασόκ κολλάει παντού, αλλά είναι μια φωτογραφία αριστερή Χριστού που εγώ περίμενα να μου τη δείξει αυτή και την άλλη την τούρτα με τις άγρες μέλισσες. Αυτά τα δύο δεν μας έδειξε. Τούρτα με άγρες μέλισσες. Βλέπεις άγρες μέλισσες. Όχι. Ας διαβάσω εγώ ένα ωραίο για το Πασόκ τώρα σε λίγο, αρκεί να το βρω. Εντάξει, μέχρι να το βρεις εσύ μπορώ, εγώ σας παρακαλώ να σας πω σινεμά. Έχουμε πολύ αν το βρει χρήστε το Πασόκ και την τούρτα με τις άγρες μέλισσες. Ωραία. Όσο το ψάχνω Χρήστος, εγώ θα σας πω σινεμά. Αίθουσα 1, μικρές κυρίες, μια προβολή σε 7. Αίθουσα 1, επίσης μια προβολή στις 9.30 παράστα. Σάρωσε στα Όσκαρ. Αίθουσα 2, μια προβολή στις 7. Χαλβά η 5. Να πάτε να δείτε τα παράστα. Οπωσδήποτε εγώ περιμένω. Μάλλον θα πάω Δευτέρα, Τρίτη, θα δούμε. Αίθουσα 2, μια προβολή στις 9.30.
Γκρέτελ και Χάνσελ. Εγώ το ήξερα Χάνσελ και Γκρέτελ. Άλλαξαν τα πράγματα από τα χρόνια μου. Αίθουσα είναι Ούψ, ο Νόε έφυγε. Σάββατο και Κυριακή, μία προβολή στις 5 και 4, παιδικό δηλαδή. Αίθουσα 2, πρόβατα εναντίον λύκων, μία προβολή 5 και 4 μόνο Σαββατοκυριακό, επίσης παιδικό. Και μία παράσταση στις 9, τη Δευτέρα, σκηνές από ένα γάμο, Αντώνης Λουδάρος και... Φαίνεται ότι είναι ωραίο. Είναι του Ingrid Bergman το θέατρο. Ingrid Bergman. Ωραία, να βλέπουμε και ωραία πράγματα. Μπορείς να μας δώσεις έχουμε, το βρήκαμε, πλήγμα. Έχουμε, να μας δείξεις Χρήστο ή όχι. Νάτο. Πολύ ωραία. Σε θέλω όπως ο Λουκάς στα χωράφια της Λενιάς. Αχ, συγγνώμη, αλλά... Δεν το έχεις. Δεν το έχω, γιατί δεν το βλέπω. Ο Λουκάς είναι ο Στάνκογλου. Α! Θέλει τα χωράφια, τέλος πάντων. Έτσι. Και οι άλλοι... Νάτο. Ορίστε. Λοιπόν, ορίστε. 50 Shades of Grey. Happy Valentine's Day. Αυτό είναι έρωτας. 50 αποχρώσει του πράσινου. Αυτό είναι έρωτας. Έτσι. Έλα, βρε πάνω. Αυτό ήταν έρωτας. Εντάξει. Αυτό είναι έρωτας. Νομίζω ότι. Θα σου πω και ένα ακόμα πολύ ωραίο που γράφτηκε χθες. Εγώ το βάλα στο Facebook. Έχει πολύ πλάκα. Πασόκ. Υπάρχει μια σχέση πόσες φορές και αν την προδώσετε. Ναι. Θα περιμένω να γυρίσετε. Η παντοτινή σας καψούρα, Πασόκ. Περιμένετε να γυρίσει. Περιμένετε το να γυρίσει. Η Φόφη περιμένει, αλλά δεν γυρνάει κανένα. Η Φόφη αλλά... έχει υπομονή, η Φόφη, γι' αυτό. Και κάποιοι φαίνεται ότι δεν έχουν υπομονή και λένε αφού δεν γυρνάει κανένα, δεν πάμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Καστανίδης και κάνα γύρω από λίγο κρύο και ιδιάξαν τα όργανα. Όντως. Ξέρεις. Τι γίνεται, ρε παιδί. ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα έχει συνδιάσκεψη και τύχει κεντρική επιτροπή. Άντε. Αλλά θα αλλάξει. Τι να αλλάξει και όνομα, αλλά δεν νομίζω. Ναι, κάτι τέτοιο ακούω κι εγώ. Ναι, και στο κοινάλ πρέπει να αλλάξει το όνομα. Εγώ περιμένω βλέπεις να βγάλει στη φόρα ο. Βλέπει τι γίνεται όλο και πασό που μιλάνε, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κοινάλ. Τώρα αυτό το ναι, το κοινάλ δεν νομίζω ότι έπιασε. Είναι ξενέρο το κοινάλ. Είναι ξενέρο το. Να το πασόκ τώρα για να τελειώνουμε. Αν και μου λένε ότι για να γίνει πασόκ πρέπει να πληρώσει και τα χρέη μετά ξανά όλα. Αν και τα πληρώνει. Τα, α, ναι, σωστά, κανονισμό, σωστά. Αλλά πρέπει να αλλάξει ξανά αφημί και τα λοιπά. Σωστά. Τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι γίνεται εδώ και όντω. Και για τα δύο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε ζήσει. Μισό λίγο, παιδιά, μισό. Ζήσει. Εμείς ακούμε, εσύ με εμάς. Α, μου λένε Λουκάς, λέει. Δούκας, λέει. Ο Δούκας δεν είναι ο Στάνκογλου, ναι. Είναι... Ρε Παναγιώτη μου, τα μαθαίνεις λάθος. Εγώ ο Λουκάς είδα την τούρτα, νόμιζα, αλλά είναι ο Δούκας στα χωράφια της Λιανιός. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βλέπω. Ζήσει μου. Έλα. Τι κάνεις. Καλά, εσείς. Για Ζήσει. Την Τσικνοπέμπτη θα βρέχει. Βρέξει, χιονίσει. Εσύ θα δουλεύεις. Τα γνωστά τα ξέρετε. Έχει πάρει και τη στολή του. Για την παρέλαση ο Ζησάκος. Όχι, έρχεται. Όχι μόνο ο Ζησάκος, το συγκεκριμένο φανό. Έχουν τα κάνουν ένα ωραίο ώρα. Έχουν φύγει 200 στολές ήδη. Τι θα κατεβάσετε, ρε παιδιά, ήμαρτον. Το 200 είναι το στάντρα μας, ρε παιδιά. Τώρα πάμε για τα παραπάνω. Τι είπε, συγγνώμη, ξαναπέστω. Το 200 λέω είναι το στάνταρ μας. Ναι, το 200 έκλεισε. Άρα είστε 200 πλάς τώρα. Ζήση μου, θέλω πρώτα να κληρώσω το εξαιρετικό κόσμημα από τον Δημήτρη Τυροδήμο, το Λαζέρ. Με βλέπεις εσύ, δεν με βλέπεις τώρα. Λοιπόν, θέλω ένα όνομα από το 1 φυσικά, μέχρι το 160. Το 100. Με γεια σου, Αθανασία Τουρτούρα. Με γεια σου, Αθανασία Τουρτούρα, να το χαίρε... Χωριανή. Κροκιώτησα, δεν βλέπω εδώ τίποτα. Με γεια! Παραλαμβάνεις από Δευτέρα, από το σύγχρονο Κοσματοπολείο Τυροδήμος, στο κέντρο της Κοζάνης, ξέρεις που είναι. Και θέλω και άλλα δύο ονόματα για να δώσω... Τρία ονόματα για να κληρώσω τα τρία βιβλία. Το διάβασες, Ζήση. Ποιο βιβλίο? Του φίλου σου. Ποιο βιβλίο, ρε παιδιά? Του Τάσου, του Φούντουβλου. Α, όχι, δεν με έχει πέσει το. Θέλω να το διαβάσω. Γι' αυτό. Είναι φίλοι, γι' αυτό. Λοιπόν, λέω τα νούμερα γιατί είμαι έξω και κρυώνω. 15, 35 και 75. 15, 35, 75, γεια σου Ζήση. Γεια σας, να είστε καλά. Καλές αποκρίες. Γεια. Τι έχει να δοκιμάσει στολή, τι έχει να κάνει. Το 15 όμως δεν είναι πολύ... Να σου πω εγώ ένα, δεν θέλω βιβλίο. Το 80. Θέλει και τα δύο. Τουρνάς ή ο Σιφ. Τουρνάς ή ο Σιφ. Τουρνάς. Μ' αρέσει. Αυτά τα παραλαμβάνω από εδώ, Παναγιώτη. Ναι, από το Top Channel αυτά. Μας τα έφερε εδώ ο Τάσος την περασμένη εβδομάδα.
Και Δέσποινα Κουτσοτόλη. Στον τρίτο όροφο, Ελευθερίου Βενιζέλου 5. Στον τέταρτο όροφο. Τρίτο, τέταρτο. Τρίτο, τέταρτο το ίδιο είναι και ποιο άλλο μου είπατε και το 35. Το τρίτο βέβαια. Εξαρτάται την ώρα που θα έρθετε από το μεσημέρι. Και η Κατερίνα Μπουντιούκου, βεβαίως, βεβαίως. Ξαναπέστα λίγο. Κατερίνα Μπουντιούκου, Κουτσοτόλη και Τουρνάς. Τα τρία βιβλία παραλαμβάνετε από εδώ, από το top. Σας είπαμε και σινεμά. Έχουμε κάτι, κάποιο event εξαιρετικό. Η Δευτέρα η παράσταση είναι ωραία και η Δευτέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Φιλοπρόοδο. Είναι συμπατριώτησά μας, εγώ δεν το ήξερα αυτό, κυρία Καρακώστα. Είναι Κοζανίτσα. Ναι. Ωραία, άρα να τη στηρίξουμε. Φιλοπρόοδο, στέκει. Δευτέρα βράδυ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λέω κανένα χορό, κανένα. Έτσι δεν θυμάμαι κι εγώ κάτι. Έχει ακόμα κάτι πίτε. Ασφαλώ και έχει. Η κοινοφελή, α πούμε, τώρα κόβει από ό,τι κατάλαβα. Το. Η κοινοφελή, τώρα κάπου. Ναι, ναι, σήμερα, αύριο. Πάντω στην Καστοριά κανονίστε γιατί ο κ. Τζικαλάγια είπε μέχρι την Τζικνοπέμπτη θα πάει σε πίτε. Μετά κομμένο. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα ξαναγίνουν. Αν δεν είναι ο κ. Τζικαλάγια, δεν θα ξαναπάω. Γιατί. Μετά την Τζικνοπέμπτη. Λέει από θρησκευτική πλευρά, λέει το οριοθέτησε κιόλα μέχρι την Παπαντήλη, λέει ποτέ είναι. Τυρινή. Όχι, λέει υπό θρησκευτική, εγώ λέει. Μέχρι τη Ειρηνή μπορείτε. Όχι, δεν είπε Τυρινή. Το τραβάω κιόλα λίγο, λέει. Μέχρι την Τζικνοπέμπτη μετά, σα ενημερώνω ότι δεν ξαναπάω σε πίτε. Θυμάσαι που είχαμε πάει με το Παλίδι στο. Σε εκείνο το μαγαζί το ωραίο που έκανε και εκπομπή εδώ στο. Στα Κύλα, πώς το λέγανε. Βοήθησέ με λίγο. Ποιος έκανε εκπομπή χρόνια. Όχι το. Όχι, βρέστο. Έκανε εκπομπή εδώ ναι, χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, ο σεφ από πού έβγαζε εκπομπή, ρε πάνω, Χριστό. Πώς το έλεγαν το μαγαζί, το στρόγγυλο και είναι το πολύ ωραίο. Τώρα το μαγαζί που είχε εκεί. Πώς το έλεγαν αυτό το μαγαζί, δεν μίδες. Θυμάμαι. Ναι, και το έκοψε πίτα ο Τοπαλίδης, η Νόδε, Κοζάνης, Μάρτι. Είχε φτάσει άνοιξη και. Το έκανε και αυτό. Ναι. Κάποιο είχε έρθει τότε, δεν είχε έρθει και κάποιο, ναι. Είχα βραβεύσει και πρώην βουλευτέ. Ναι, και είχε πάει από Παπαφιλή που με το ύφο. Νόμιζα τον ξανά έκαναν βουλευτή. Φοβερό ήταν. Ναι. Πω, πω, τι ωραία. Τι ωραία περνούσα. Στο καζίνο στη Φλόρινα το ίδιο νόμιζα πριν από δύο. Στην ξενάγηση. Καλά να είναι. Καλά να είναι ο άνθρωπο, βέβαια. Στην ξενάγηση. Ω πολιτικό τον αξίζει τον σχολιάζουμε, όχι ω καναλάρχη. Έγινε και είναι τότε. Τι ωραία ρε. Μάρτη ήταν και λέγανε. Ήταν Μάρτη. Είχε περάσει και από κρυέ κόντι του Πάσχα. Τι πίτα, πίτα τι αυτό. Πίτα! Εγώ αυτό θυμάμαι, δεν έχω πάει σε πίτα πιο προχύστερα από τι άλλε τέτοιε. Κοίταξε, η πιο. Ύστερη εποχή, τέλο πάντων. Ύστερη πίτα που λες και εσύ. Είναι πάντοτε των Κασμερτζίδων που την κόβουν την Τσικνοπέμπτη. Αλλά θα κάνουν φέτο χορό οι Κασμερτζίδε. Θα. Νομίζω πω δεν κάνουν γιατί κάνουν το θεατρικό. Δεν κάνουν, αλλά θα κάνουν ένα δικό του πριβέ, θα βρεθούν κάπου να περάσουν. Όχι, πίτα καλά. Μπορεί να έκοψαν οι άνθρωποι. Πίτα κόψανε, θα κάνουν ένα δικό του πριβέ. Ναι, να μάζοξε μετά από χρόνια δική του όμω. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Έκαναν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση παλιά οι Κασμερτζίδες. Ναι, που γινότανε έκανε, τότε. Έκανε σαμάν για να βρει τραπέζι, δηλαδή πολύ. Στη γέφυρα εκείνα τα χρόνια, τα ωραία τη γέφυρα. Όχι. Στην κοσμοκίνηση. Α, στην κοσμοκίνηση, όχι στη γέφυρα. Όχι στη γέφυρα. Τέλος, την κάνανε και στη γέφυρα, σίγουρα. Στη γέφυρα, εγώ δεν θυμάμαι να έχω πάει. Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, όπου και να πάτε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία όπω και αύριο. Και μην ξεχνάτε ότι από την Τσικνοπέμπτη. Η πόλη, οπότε και το Top Channel μπαίνει σε ένα εντελώς διαφορετικό mood. Φυσικά και το πρόγραμμα του Top από την Τσικνοπέμπτη μέχρι την Καθαρά Δευτέρα έχει διαμορφωθεί αναλόγως γιατί δεν θα συμβαίνει τίποτα σε αυτή την πόλη που δεν θα το καλύπτει το κανάλι. Από τις εκδηλώσεις που γίνονται στην πλατεία, όπως πάντοτε φυσικά, μέχρι και τους φανούς που ανάβουν, μέχρι και το Παρτινέο Λέα, στις δύο εξαιρετικές παρελάσεις, τις μικρής και τις μεγάλης αποκριάς. Το Πάρτι Νεολαίας το είπανε ναι, και το άναμα των φανών την Κυριακή το βράδυ. Εντάξει, να το πούμε ότι το Top Channel όσο κανένα άλλο μέσο καλύπτει την αποκριά της Κοζάνης. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε όλα. Και επειδή το ξέρω ότι το αγαπάτε και το βλέπετε και το παρακολουθείτε και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά, όσο και τεράστια κούραση αυτές τις μέρες. Ειδικά για τους για το επιτελείο και για το Χρήστο μας. Για το Χρήστο. Αλλά αυτή η καλή σας κουβέντα στο τέλος της σεζόν. Μας διώχνει την όποια κούραση. Εύχομαι να είναι μια πολύ καλή αποκριά για όλους. Έχουμε ετοιμάσει και πολύ ωραία προγράμματα για σας. Εκπλήξεις, δεν λέω τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την Τσικνοπέμπτη, να περνάτε πολύ καλά. Γεια χαρά. Αντίος.